Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτοσκουροχού πυροκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε, πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε γλυφθεί τρίπλες στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Εδώ είμαστε και σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, τελευταία μέρα πριν από τις Άγιες Μέρες που θα καθίσουμε κι εμείς όπως όλος ο κόσμος, που δεν θα έχουμε εκπομπές, Μεγάλη Παρασκευή, εξάλλου αύριο να έρθουμε να πούμε τι θα καθίσουμε και την πρώτη μέρα του Πάσχα, δηλαδή Δευτέρα, θα είμαστε ξανά μαζί την Τρίτη να πούμε τις ευχές εκ των προτέρων, να κοιτάξετε να περάσετε αυτές τις μέρες με ανθρώπους που δεν θα σας ψυχοπλακώσουν. Πάρα πολύ σημαντικό. Μην κάνετε παρέα με ανθρώπους που θα σας ρίξουν την ψυχολογία. Και όποιος πάει στην παρέα, στο πασχαλινό τραπέζι, ξέρω εγώ, πριν την εκκλησία ή οπουδήποτε, στο χωριό, στη βόλτα, να σας ψυχοπλακώσει, είπες, άσε αδερφέ, άσε να πούμε τίποτα άλλο. Γενικότερα, είτε πρόκειται για την ομάδα, είτε για την κρίση, είτε για τα λικά. Για όλα αυτά τα θέματα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εδώ είμαστε. Έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα για σήμερα. Να πω ότι το χθεσινό πρώτο μισάωρο με το δραματικό αντίο, να πούμε, στον μεγάλο αυτόν ηθοποιό, σε αυτήν την ηθοποιούκλα, τον Αλ Πατσίνο της προπονητικής, αυτόν τον πανμέγιστο φελό που ακούει στο όνομα Όσκαρ Γκαρθία, θα ανέβει σήμερα και στο zoomusu.gr, χθες είχαμε ένα θεματάκι, λοιπόν, και θα το ανεβάσουμε και στον τοίχο μας στο Facebook, εκεί στην ομάδα, στην Αφάνκατε, στην Avant-Guard, γράφεται αθλητήριος, Κωστής Τσατσαρός, με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στην ομάδα μας. Μπαίνετε εκεί που είναι ένας και ένας. Διαλεχτή ένας και ένας. 10.805 μέλη εσίως και προχωράμε. Και προχωράμε. Προχωράμε ακάθεκτοι για την αιμοδοσία μας. Σήμερα θα ξέρουμε οριστικά και πού θα γίνει η αιμοδοσία. Θα σας ενημερώσουμε. 29 Απριλίου η ημερομηνία είναι fix. Και διάφορες άλλες μπύρες, άμα θέλετε, δεν είναι. Είναι έτσι κι αλλιώς τακτοποιημένη εδώ και πάρα πολύ καιρό για να έχουμε το κινητό συνεργείο αιμοληψίας και να ανταμώσουμε εκεί. Σας το λέμε από τώρα γιατί περνούν οι μέρες. Είναι λιγότερο από ένας μήνας. Και η τσόφα θα τρέξει φυσικά όπως πάντα με τις διαδικασίες μαζί με τη Χρύσα για να τακτοποιήσουν τα πάντα σε γραφειοκρατικό χαρακτήρα. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με συσκευές, μαγειρικές οικιακές συσκευές NEF. Πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό, 51 χρόνια εμπειρίας. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι τα κορυφαία γυαλιά στην πόλη εδώ και τρεις γενιές τα βρίσκεται στα οπτικά Μανολόπουλο, Optic Stores Μανολόπουλος, στην Παναγία της Αλδάρη 22, στη Νεάπολη και ο Ράσιος και η Λίου και για τα ματάκια σας φακή επαφής και τα πάντα όλα. Σας φτιάχνει το γυαλί και είστε όμορφοι και ωραίοι. Και το κυριότερο με υγιή μάτια και όχι τα τίποτα βαμμένε τζαμαρίες που μπορεί να σας κάψουν όλο το σύστημα και να έχετε θέματα. Δεν ξεχνάμε όλα στα όρθια, υπέροχα πράγματα, υπέροχες γεύσεις, υπέροχα εδέσματα και στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινούπολεως με τη σκεπαστή την καταπληκτική. Ετοιμάσαμε και νέο σποτάκι, θα το ακούσετε εντός των ημερών, εκεί για το φίλο μου τον Δημήτρη. Και εννοείται καφεμάγαζο, αν είστε επαγγελματίας και έχετε καφέ, έχετε εστιατόριο, έχετε αναψυκτήριο, έχετε beach bar, οτιδήποτε τέλος πάντων και θέλετε να βάλετε προϊόντα εκλεκτά, γρανίτες χωρίς συντηρητικά, σε πολλές γεύσεις και βέβαια σπιτικά, τελείως σπιτικά αναψυκτικά, εκεί, καφεμάγαζο.gr. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά που στέλνει όπως πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί και με τον Λάρη Καραγκίτσο τις δύο πρώτες καλημέρες. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τα παιδιά στο εξωτερικό. Χθες έχει ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ο Δημήτρης Μπάρλας. Πιστεύω εκεί πηγαίνει ο τόνος, αν είναι Μπάρλας. Συγχώρα μου αδερφέ, απλά το έχεις γράψει με λατινικούς χαρακτήρες και καλώς έκανε και το καρφίτσωσε η Χρύσα που λέει: είμαι βαθύτατα συναισθηματικός τύπος. Τι δουλειά έχει ένας τύπος τέτοιος στο Χαμουτζιστάν, θα μου πείτε. Έτσι τα φέρνει η ζωή, θα πω. Το τελευταίο διάστημα νιώθω ότι πνίγομαι.
Θέλω να αναπνεύσω και δεν μπορώ. Θέλω να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου και ο καθοσπρεπισμός και καλά δεν με αφήνει. Δεν με ενδιαφέρουν οι βαθμοί που μου έκλεψαν. Ανοίξτε την τούμπα μόνο. Θέλω να αναπνεύσω, λέμε. Μέσα σε τρεις αράδες, αδερφέ, είπες αυτό το οποίο νιώθουμε όλοι μας. Γι' αυτό όλες αυτές τις μέρες λέμε μην κλονιστείτε, μην χάσετε τη συσπήρωση που χτίσαμε μέσα από όλα αυτά. Μην δηλιάσετε, μην ρίξετε την ασπίδα σας. Μην φυγομαχήσετε, μην λιποτακτήσετε, μην σας ρίξουν το ηθικό με όλα αυτά που έχουν γίνει. Δεν γίνονται κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Οπαδοί άλλης ομάδας θα είχαν πέσει ολοκληρωτικά στην κατάθλιψη. Εμείς μάθαμε μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις αδικίες. Μάθαμε. Σήμερα θα γίνει συνάντηση των συνδέσμων. Όλων των συνδέσμων. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν καταλαβαίνουν φυσικά ούτε από διακοπές, ούτε από μεγάλες Πέμπτες, ούτε μεγάλη εβδομάδα, ούτε Πάσχα, τίποτα. Οι μόνοι τους έγνοια είναι ο ΠΑΟΚ και όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Θα συγκεντρωθούν λοιπόν στο σύνδεσμο της Τούμπας, στη θύρα 4. Όλοι οι σύνδεσμοι ενωμένοι, χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες, ή μάλλον και με διαφωνίες, αλλά όλοι συσπηρωμένοι και ενωμένοι κάτω από τα 4 γράμματα, για να καταλάβουν αυτοί που δημιούργησαν όλο αυτό στην ψυχολογία μας, στην καθημερινότητά μας, είτε είσαι μεγάλος ηλικία είτε μικρότερος, όλο αυτό το οποίο μας επιφύλασαν, να καταλάβουν δεν θα περάσει έτσι. Αναπάντητο, με μια παθητική στάση, μυρολατρική, τι να κάνουμε τώρα, μας το κλέψανε. Δεν υπάρχει αυτό. Καταρχήν, τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί ολοκληρωτικά. 4 συνεχόμενες νίκες πρέπει να κάνουμε, με Πανιόνιο, Ξάνθη, Παναθηναϊκό, Πανιόνιο, Ξάνθη μέσα, Παναθηναϊκό έξω, και με τον Πλατανιά να στηθεί ένα τρελό πανηγύρι, μια φιέστα πρωταθλήματος, όπως αρμόζει στον πρωταθλητή, στον πανάξιο πρωταθλητή Ελλάδος 2017-18, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί που παίζει το ποδόσφαιρο, όχι σε κάποιο τρυπόδι, σε κάποιο καφέ στο Κολωνάκι που εμπνεύστηκαν όλο αυτό, αυτοί οι οποίοι είδαν ότι το χάνουν φέτος και κοίταξαν να απαξιώσουν, να λιδωρήσουν και βέβαια να κάνουν και πάλι τις απατεωνιές τους. Ξεκάθαρο είναι αυτό, το έχει καταλάβει νομίζω και ο τελευταίος που δεν ασχολείται. Άρα προχωράμε και το μυαλό μας εκεί, χωρίς να πέφτουμε, χωρίς να αφήνουμε να μας χαλάει αυτή η κατάσταση. Περισσότερο θα πρέπει να μας φτιάχνει, να γουστάρουμε. Φυσικά, επειδή πλησιάζει ο καιρός, τα μεταγραφικά έρχονται στο προσκήνιο και όσο δεν υπάρχουν αγώνες, εννοείται ότι αυτό το πράγμα θα συντηρείται. Εννοείται ότι θα γίνουν πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη το όνομα του Κόντε γράφεται, ακούγεται εδώ και πολύ καιρό και από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνεται, είναι μια ανάσα από την μεταγραφή στον ΠΑΟΚ ο παίχτης. Αυτό που θέλω να πω εγώ, επειδή με ρωτάτε και, στο inbox και στα μηνύματα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές για όλους τους παίκτες, από το πιο διάσημο που έχει έρθει, βλέπε Μπερμπάτοφ, μέχρι το πιο άσημο, ρε παιδί μου, βλέπε, τι να σου πω τώρα, όταν ήρθε ο Σορλέν, τον ξέρετε τον Σορλέν? Λέω τώρα τυχαίο. Τον ήξερε κανένας τον Σορλέν? Κανένας. Μου πείτε ότι τον ξέρατε. Ή όταν ήρθε ο Βιερίνια, το θυμάμαι σαν τώρα το τηλεφώνημα. Το επόμενο πρωί, στον 103, 8 και 35. Καλά ρε. Πες τίποτα ρε Κωστή. Τι να πω ρε φίλε. Πήγανε και φέραν έναν αναπληρωματικό που δεν έπαιζε ποτέ στην Πόρτο. Έναν με κάτι κόλους, να. Αυτός ερσένει τον κόλο του. Με μια χέτη λασποτήρα. Τι να αυτός ρε, έτσι. Ποιος? Ο Βιερίνια. Ο σύγχρονος ηγέτης αυτής της ομάδας.
ένας άνθρωπος που είναι στις τρεις πιο σημαντικές προσωπικότητες που έχουν παίξει την ομάδα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά, ματάκι, χορταράκι. Ήρθε ο Μπερμπάτοφ, τεράστιος παίκτης, παγκόσμιος. Παγκόσμιος. Βλέπαμε τα βιντεάκια και κλαίγαμε από τη χαρά μας. Με αυτά που έκανε στη Manchester United και στη Μονακό. Προσέξτε, όχι πριν 15 χρόνια όταν ήρθε. Την προηγούμενη χρονιά με τη Μονακό στο Champions League έκανε παπάδες και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήρθε και λέω, ματάκι χορταράκι, καλά ρε Κωστή, και για τον Μπερμπάτοφ, και για τον Μπερμπάτοφ, παιδιά. Θα μου πεις, έφταιγε ο Μπερμπάτοφ, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Όταν λέμε ματάκι χορταράκι, να δούμε μέσα στο χόρτο, τον άφησε να παίξει. Ο τύπος, ο κομπλεξικός που ήταν στον πάγκο, δεν τον άφησε. Γιατί όπως έλεγα και τότε, δεν περίμενα τώρα να φύγει να πω, δεν είχε σκοτώσει τον παίκτη μέσα του ο Τούντορ. Ένιωθε ότι είναι ακόμα ποδοσφαιριστής. Και τον έβλεπε το συνομήλικό του και τον έβλεπε ανταγωνιστικά. Του έκανε καψόνια. Έκανε λάθος πάσα στην προπόνηση και τον ξεφτέλιζε μπροστά σε όλους τους ποδοσφαιριστές, όπως μάθαμε μετέπειτα. Και γιατί να σου παίξει ο Μπερμπάτοφ που τον βγάζει και τον βάζει δεκάλεπτα καψόνια. Τι είναι, ο Σεντεμέντες ή ο Τσούκστος. Άρα ήρθε και δεν ακούμπησε η μεταγραφή. Πέρασε σαν να μην έπαιξε τον ΠΑΟΚ ο Μπερμπάτοφ. Προς τιμήν του, ο άνθρωπος βρήκε πρόσφατα με όλα αυτά τα έσχη που έκαναν και την επίθεση την ενοχιστρωμένη που δέχτηκε ο Ιβάν και μίλησε με τα πιο υπέροχα λόγια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξεχνάει και σήμαινε μόνο μία χρονιά. Λέμε λοιπόν ότι μέσα ακριβώς στο χορτάρι, εκεί που θα έπρεπε βέβαια να κριθεί και ο φετινός τίτλος, μάλλον εκεί που κρίθηκε ο φετινός τίτλος, και δεν θέλω να ακούω από κάποιους, με εκνευρίζει πάρα πολύ και τους το λέω κιόλας. Ούτε λέει ο Ολυμπιακός έπαιξε, λέει, ούτε η ΑΕΚ έπαιξε, δεν καταλάβατε. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός φυσικά φοβήθηκε και δεν κατέβηκε καν με τα θέατρα του Απατεωνίσκου. Η ΑΕΚ κατέβηκε, έπαιξε και έχασε, παιδιά. Αυτή είναι η διαφορά. Η ΑΕΚ έχασε 1-0 στο 90 λεπτό με τον γκολ του Βαρέλα. Και μέσα στη στενοχώρια, όπως είπαμε, ο κόσμος βρίσκει να κάνει χιούμορ. Ακόμα και το επίσημο site της ΠΑΕ που δείχνει χθες βιντεάκι από την προπόνηση που ο Πέλκα σκοράρει στο τέλος και βάζουν λεζάντα οι άνθρωποι όταν λέει κερδίζει με γκολ στην εκπνοή και μετράει κανονικά τον γκολ. Γιατί όπως είδατε απαγορεύεται να μετρήσει κανονικά. Βέβαια δεν υπήρχε Κομίνης και Ποντίκης στην προπόνηση. Επειδή λοιπόν όλα κρίνονται μέσα στον γνωστικό χώρο, εκεί θα δούμε. Ήρθε ο Φιλωμένο από τον Αστέρα Τρίπολης. Τα βάζε 5-5 τα γκολ. 5-5. Ήρθε ο Κουτσιανικούλης από τον Εργοτέλη. Τρέλα τότε. Μάχη με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Ποιος θα τον πάρει τον Κουτσιανικούλη. Κουτουλούσαν μεταξύ τους οι αμυντικοί. Στο Εργοτέλη Ολυμπιακός, οι αμυντικοί του Ολυμπιακού κουτουλούσαν μεταξύ τους. Στο μάτσι με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, το ίδιο τους είχε κάνει κουδούνια. Παραμιλούσαν όλοι. Ο Μέση των φτωχών. Ήρθε εδώ, δεν ακούμπησε. Έπαιξε όσο έπαιξα κι εγώ και ο Κιώσης στον ΠΑΟΚ. Είναι άλλο το βάρος της φανέλας. Άλλο το βάρος της φανέλας. Άλλες οι υποχρεώσεις. Υπήρχε περίπτωση να χάσει τον Εργοτέλη και να του πούνε καλά ρε, γιατί χάσατε και να έχει λαϊκά δικαστήρια την άλλη μέρα στα ραδιόφωνα ή να τον περιμένει ο κόσμος έξω από το γήπεδο. Ή να του πούνε γιατί δεν βγήκες πρωταθλητής ή βγήκες μόνο τρίτος ρε. Υπάρχει περίπτωση? Όχι βέβαια. Όλο αυτό το λέω γιατί. Έρχεται ο Κόντε. Εξαιρετικός παστελωτής ο άνθρωπος με ρεπερτόριο και κεφάλι και πόδι. Και αριστερό και δεξί και στην κίνηση και βολέ. Και μέσα στην περιοχή Μαμούνη να χωθεί. Να μυρίσει τον γκολ. Εξαιρετικός. 14 γκολ, 15 πόσα έχει. 13 δεν είναι τυχαία. Και τον είδαμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια. Και τον είδαμε και με μεγάλους αντιπάλους. Όλα αυτά δεκτά. Μακάρι να αποδειχθεί μια σπουδαία εναλλακτική. Γιατί δεν έρχεται για βασικός. Δεν έρχεται για να βγει ο Πρίγιοβιτς. Το ξέρει νομίζω και ο ίδιος. Μακάρι με την αγωνιστική του συμπεριφορά να κερδίσει και φανέλα βασικού. Δεν το αποκλείει επειδή έρχεται από τα Γιάννενα, λέω εγώ τώρα.
Θυμάστε όταν ήρθε ο Ιμπραχήμα Μπακαγιόκο. Τον θυμάστε? Ένα γεροδεμένο παλικάρι με μαγουλάκι. Λίγο τσαπατσούλη σκηνής του, αλλά μια χαρά τα παστέλωνε όταν έμπαινε. Στο 70, στο 75. Μια χαρά τα παστέλωνε ο Μπακαγιόκο. Μπορεί να είναι ο Κόντε ο Μπακαγιόκο του 2018. Μακάρι, λέω εγώ. Αλλά θα τον δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμένα μου αρέσει αυτή η μεταγραφή. Το λέω ξεκάθαρα. Και πληρώνει, θα πληρώσει αρκετά χρήματα η ομάδα. Θα πληρώσει 8 κατοστάρικα που είναι η ρήτρα στο Χριστό Βασίλη. Τώρα, για την άλλη περίπτωση που παίζει πάρα πολύ και την είχατε πρωτοακούσει, μιλάμε τώρα εποχές αρένα ακόμα, που έλεγα φέρε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, έχω καψούρα με το παιδί. Ποδοσφαιρική πάντα. Διότι τον είδα με τη φανέλα της Σάλκε να μεγαλουργεί, παρακολουθώ πολύ Bundesliga και έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία. Και στην Σάλκε που έγινε σύνθημα στα στόματα των πολύ δύσκολων και πολύ απαιτητικών οπαδών μιας από τις πιο δυνατές ομάδες στη Γερμανία και με τους πιο φανατικούς οπαδούς. Έγινε σύνθημα, έγινε τραγούδι και αν δεν είχε τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς με τις κλίδες, με τα αυτά και τα λοιπά, εκεί ακόμα θα έπαιζε. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, πήγε στην Leverkusen και εκεί δε στέριωσε, πήγε στην Δυναμό Δρέστης, όχι στην Δυναμό Δρέστης, στην στη Λειψία, στη Red Bull, στη Λειψία. Και εκεί δεν και τελικά βρήκε το λιμάνι του πάλι στο Αμβούργο. Πέρσι σχεδόν μόνος του το σώζει το Αμβούργο. Φυσικά του κάνουν αμέσως αγορά από την Λειψία. Συμβόλαιο με 7 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα και κάνει μια θαυμάσια χρονιά πέρσι. Φέτος τα πράγματα, ενώ ο ίδιος κακός δεν ήταν, η ομάδα του δεν είχε άξιους συμπαίκτες, δεν είχε άξιους συμπαραστάτες και το Αμβούργο μετά από, όχι μετά από, πρώτη φορά στην ιστορία του πέφτει. Υπάρχει ένα ρολόι που μετράει αντίστροφα, όχι αντίστροφα, που μετράει, προστίθεται ένα λεπτό, δύο λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην πρώτη εθνική της Γερμανίας, το Αμβούργο. Τώρα πέφτει. Ο παίχτης είναι 24. Βρίσκει για πλάκα ομάδα. Και στην Bundesliga και σε άλλα προηγμένα πρωταθλήματα. Γιατί είναι πολύ δυνατό παιδί, ξέρει μπάλα, καλό στο ψηλό παιχνίδι, καλό με την μπάλα στα πόδια. Εκτέτως συζητάω ότι πολύ ψυχωμένος και βάζουμε εμείς και εμείς φυσικά, γιατί αυτό μόνο για τη δική μας ομάδα ισχύει, άρρωστο παοξάκι. Και όταν λέμε άρρωστο παοξάκι, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, όλα αυτά τα χρόνια, να με τη φανέλα του Πρέλεβιτς, να με κασκόλ του ΠΑΟΚ, να πάω κάρα, να στα ρεπό του να έρχεται να βλέπει την ομάδα, το παιδί είναι από το Σβορώνο Πιερίας. Εδώ. Στις γειτονιές μας. Και από μικρός αυτή την ομάδα λάτρευε. Και ας πέρασε ένα ελάχιστο φεγγάρι από το Γαύρο, δεν έχει καμία σημασία. Δεν τον εκτίμησαν εκεί, δεν τον κατάλαβαν τι ταλέντο είναι. Εννοείται ότι μια τέτοια μεταγραφή θα είναι μεταγραφή μεγατόνων. Σκεφτείτε ένα δίδυμο Βαρέλα Κυριάκου Παπαδόπουλου. Στο ερώτημα Χατσερίδη ή Κυριάκου Παπαδόπουλου, αν πρέπει να επιλέξω και δεν γίνεται να έρθουν και οι δύο, γιατί να μην έχω, ας πούμε, μια υπεροπλία με τρεις πάρα πολύ δυνατούς παίκτες. Για το Βαρέλα πλέον τον κατατάσσω εκεί, παιδιά. Ο Βαρέλα ο περσινός είναι για μένα σημείο αναφοράς. Αν όμως με ρωτήσεις ποιον από τους δύο θέλω, το βέβαιο ότι θα πω σε πρώτη φάση αυτόν ένα μηδέν. Αλλά σε δεύτερη φάση θα πω ότι θέλω τον Κυριάκο Παπαδόπουλο σε σχέση με τον Χατσερίδη. Δεν με τρελαίνει, Δεν με τρελαίνει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έπαιζε τόσα χρόνια στη Δυναμό Κιέβου να απαξιώνεται έτσι απλά και εθνική Ουκρανίας. Όμως στα δύο μάτς με την ΑΕΚ είδα ότι τουλάχιστον τώρα έτσι όπως τον είδα δεν είναι σε καμία τρελή κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτό το τόσο ψηλό κορμί μπορεί να στρίψει γρήγορα, μπορεί να είναι ταχύς, μπορεί. Τέτοιον έχω, τέτοιο σωματότυπο. Θέλουμε έναν άλλου είδους παίκτη. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι περιορέξεως. Προσέξτε τώρα αυτές τις μέρες που θα πάτε στην εκκλησία. Έχει πάρα πολύ ψωμάκι.
Πάρα πολύ ψωμί έχει. Καταρχήν ανακοίνωση. Πιστή, πιστή! Παρακαλούμε, μη ρίχνετε κροτίδες! Μη ρίχνετε κροτίδες! Προστατεύστε την ενορία μας! Μπορεί να τιμωρηθούμε με αφαίρεση βαθμών ή τις αναλήψεις να λειτουργήσουμε και κλεισμένο των θυρών. Στάνταρ. Δηλαδή, έχετε το υπόψη σας. Ειδικά καλά, δεν τους συζητάω για την Αγία Βαρβάρα που είναι δίπλα. Πάρα πολύ πιθανόν, πάρα πολύ πιθανόν. Να, 26 είναι, λέει ο. Ναι, 26. Οκ. Okay. Έχω μείνει στα 24 εγώ. 26 είναι ο Κυριάκος. Σωστά, Χριστάρα μου, έχεις δίκιο. Εντάξει, πάλι είναι πολύ μικρός. Βρίσκει για πλάκα. Τριετές, τετραετές. Συμβολό που θέλει. Ξαναγυρίζω λοιπόν ότι τώρα στην εκκλησία προσέξτε. Κροτιδάκια αυτά το Πάσχα. Ειδικά αν είστε σε ναό κοντά, δηλαδή Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρίνα από πάνω. Ξέρω εγώ, Άγιο Θεράποντα. Άγιο Χριστοφόρο, Άγιο Νεκτάριο, δηλαδή οι 6-7 εκκλησίες που είναι κοντά, η Αγία Γλυκερία, εκεί να πούμε καινούργια εκκλησία στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχετε το νου σας. Στάνταρ μπορεί να προκύψει αφαίρεση. Σε περίπτωση που πάρουμε και τα 4 μάτια, χάσει και κανένα η ΑΕΚ και μας δώσουν και τους βαθμούς που αφαιρέθηκαν, να είστε βέβαιοι. Μπορεί να βγει απόφαση, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στάνταρ. Μείον 6 για κροτίδες στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας. Και με σφραγίδα κιόλας. Και κεκλεισμένο το θερόν, να πούμε, της αναλήψεως. Το έχετε, τι νομίζετε, δηλαδή αυτά που λέω εγώ είναι λιγότερο σοβαρά ή περισσότερο σοβαρά από αυτά που βγάζουν και έχουν βγάλει μέχρι τώρα. Και ο Κύριος που θα δικάσει 11 Τετάρτου θα λάβει υπόψη του το οπτικό υλικό. Θα λάβει υπόψη του το οπτικό υλικό, ξαναρωτώ. Τις κάμερες που δείχνουν τους παίκτες της ΑΕΚ να χασκογελούν στα ποδητήρια, τρομοκρατημένος όταν είμαι, δεν ξέρω σηκιώσει τι αντίδραση βγάζεις. Τσιρλιπιπί μπορεί να κάνεις να γίνει καφέ ή κάλτσα, ναι. Να είσαι κλαμμένος, ναι, αλλά να χασκογελάς τρομοκρατημένος, ξέρω εγώ, σου βγαίνει τι κόντρα βγαίνει, δει. Γεια σου ρε Κιώση, πόσο τρομοκρατημένος είμαι σήμερα, άρα ρε φίλε τι ωραία, φεύγουμε, θα πάρουμε το μάτς στα χαρτιά. Και όπως μου γράφει ο Κολομπάμπουε, προσέξτε τώρα, Era Sport, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και λέει, την Τετάρτη 11 Τετάρτου εκδικάζονται οι υποθέσεις για τα έκτροπα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ και τα επεισόδια στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Δεν το άκουσα, μου το γράφει ο Χρήστος και τον πιστεύω. Προσέξτε, τα έκτροπα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τα επεισόδια στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Πώς λέμε επεισόδιο... θα δείξει ένα επεισόδιο από τα φιλαράκια, επανάληψη. Θα δείξει ένα επεισόδιο από το τατουάζ με τον Τάνο, να πούμε, να συμμετέχει. Κάπως έτσι. Ένα νέο επεισόδιο Survivor. Κατάλαβες? Και από κάτω έχουν μπει τώρα και βρίζονται. Δεν θα το σβήσω. Θα το σβήσω. Βρίζεστε μεταξύ σας, ρε παιδιά. Να πούμε το εξής για την ομάδα στο Facebook. Καταλαβαίνω ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργή. Αλλά το να βρίζεστε μεταξύ σας, γιατί έχουν μέσα μπει και άνθρωποι που δεν είναι ΠΑΟΚ στην ομάδα μας. Εγώ δεν βάζω κανένα φίλτρο. Αλλά να μπαίνετε και να βρίζεστε μεταξύ σας, ό,τι και να υποστηρίζεις. Όχι εδώ, παιδιά. Ειδικά με χοντράδες, έτσι, κατάρες, μάνες, αρρώστιες, αυτά, καρκίνους, τέτοια πράγματα, δηλαδή, τάφους. Το πινελίκι το καταλαβαίνεις μέχρι ενός σημείου, οκ. Okay. Δεν είναι εκκλησία. Αλλά το να πηγαίνουμε σε χαρακτηρισμούς τώρα τα είδα από κάτω. Και έχει ούτε μία ώρα που το βάλε ο Χρήστος. Δεν γίνεται, παιδιά. Έτσι είναι. Θέλω πριν πάμε στο διάλειμμα να πω για μια άλλη μεγάλη μου αγάπη, παντοτινή. Θυμάμαι... Ήμασταν ακόμα γυμνάσιο, Δευτέρα γυμνασίου, όταν ο παντοτινός φίλος μου Γαβρίλη Νικηφορίδης μου έδειξε εκείνη την κούπα της Λίβερπουλ που είχε στο πατρικό του στη Γραβιάς. Είμαστε Λίβερπουλ, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πριν. Από την εποχή του Τζον Μπάνς που ήταν η δική μου καψούρα με τις κυλίτσες, του Κένι Ντάλγκλις, του Μπρους Γκρόμπελαρ, του Άλαν Χάντζεν,
του Τζόνσον, του Νοτιοαφρικανού με το Μαλία Φάνα. Εκεί που έπαιξε και ο μεγάλος Κέβιν Κίγκαν. Χθες, πες, Κένι Νταλγλής. Τι, Σωτήρης Κυριάκος. Ο ένας είναι ο παίκτης της Λίβερπουλ, φίλε, λέει. Ο Σωτήρης Κυριάκος. Εντάξει. Αγαπάμε αυτήν την ομάδα, παρότι φοράει κόκκινα. Και εχθές, αυτό γράφει και ο Νικόλαος Παπάς, είχα πολλά χρόνια να απολαύσω τέτοια κερκίδα για 90 λεπτά χωρίς σταματημό. Ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ότι δεν είναι απαραίτητη οι τσαμπουκάδες, η πυρσή και τα μπουκάλια. Μόνο φωνή, με πάθος και ψυχή. Well done, Λιβερπουλάρα. Αυτό που έγινε έξω από το γήπεδο με το λεωφορείο ήταν ήπιας μορφής βία. Α! Οπότε περνάει βαβά. Βλέπω έχει υιοθετήσει τον όρο, έτσι, του Ολυμπιακός Πλατανιάς. Ήπια μορφή. Πλακώνεις δηλαδή, λέμε ρε παιδί μου, πλακώνεις το γείτονα στο ξύλο και λες, παιδιά, ήπια μορφή βίας. Δεν είναι ήπια. Ήπια. Ήπια λίγο παραπάνω και ήρθα που λέμε πως σου έκανε και κάτι μαλλιά. Ήπια. Τρομερό μισάωρο, πρώτο μισάωρο, διέλυσε την άμυνα της πολυδιαφημισμένης Manchester City που το παίρνει περίπατο βέβαια το πρωτάθλημα. Κύριε Γκουαρδιόλα, δεν είναι όλα ρόδινα. Η φανέλα και το βάρος της, και κλείνω το μισάωρο πριν πάω στο διάλειμμα όπως το ξεκίνησα, το βάρος της φανέλας μπορεί σε χρηματιστηριακή αξία να είναι πολύ πολύ πιο ακριβή ομάδα η Manchester City. Μπορεί οι παίκτες που έχει να είναι πανάκριβοι μπροστά σε αυτούς που έχει η Λίβερπουλ. Διότι στη Λίβερπουλ, αν εξαιρέσεις τον Σαλάχ που κι αυτός δεν πήγε σαν πρωτοκλασάτος, σαν τεράστια μεταγραφή, σχεδόν αποτυχημένος έφυγε από την Ιταλία. Αν εξαιρέσεις λοιπόν αυτόν που είναι πρωτοκλασάτος, ο άλλος που είχε και ήταν πρωτοκλασάτος, ο Κουτίνιο, έφυγε και πήγε στην Μπαρτσελώνα, και δεν νομίζω να θεωρείτε τώρα τον άλλον με το εννιάρι, πώς το λένε, τον Φιρμίνιο, πώς το λένε, να θεωρείτε top, όμως ομάδα. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, αυτός ο Κλοπ δεν μπορεί να είναι μόνο Γερμανός. Κάτι άλλο υπάρχει μέσα. Τέτοιο μπρίο, να πούμε, τέτοια ιδιοσυγκρασία, τέτοια έκρηξη, τέτοιο συναισθηματικό ποτάμι κάθε φορά, δεν μπορεί να είναι μόνο Γερμανός. Για τον γκολ του Κριστιάνο το είπαμε χθες. Σηκώθηκε το πόδι του, μέτρησαν οι ειδικοί, 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Η φωτογραφία που έχει απαθανατήσει ο φωτογράφος την ώρα που έχει οριζοντιωθεί, περνάνε άνθρωποι από κάτω από το σώμα του κανονικά. Σηκωθεί τόσο πολύ πάνω από το έδαφος, σαν να είναι μοντάζ, σαν να είχε τραμπολίνο. Μάγκες και οι οπαδοί της Γιουβέντους, γιατί χθες είδα βιντεάκια τραβηγμένα από την κερκίδα στο διαδίκτυο, που το χειροκρότησαν χωρίς να σκεφτούν παραμικρό, το παραμικρό, χωρίς να το σκεφτούν ούτε στιγμή. Ήρθε, τους παστέλωσε με τέτοιο τρόπο και εντάξει, τους βγήκε το αυθόρμητο, το χειροκρότημα. Υποκλίνεσαι, τέλος. Υποκλίνεσαι σε αυτόν που είναι νούμερο ένα. Άρα, μαζί με το Μέση, πριν το Μέση, μετά το Μέση. Είπαμε, αυτός τουλάχιστον έπαιξε κι αλλού, δοκίμασε κι αλλού. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να μιλήσετε όλοι σας. Να δώσουμε τις ευχές μας σήμερα εν ώψη Ανάστασης. Καλό να λέμε το καλό Πάσχα, αλλά καλή Ανάσταση είναι ακόμα πιο ωραίο να λέμε. Καλή Ανάσταση. Πάμε σε διάλειμμα. Προσέξτε τα ταγέρ μπροστά της κυρίας, τα οποία είναι σκακέρα συνήθως, ή το μαλλί της θιάς που είναι περικεφαλαία, περικλαίος, μην πάρει καμιά φωτιά. Τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ύμνος. Χριστοδουλόπουλος Μάκης, Βοσπορίτισσα, μας περνάει απέναντι. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Να σας πω ότι μετά τις 9 θα συνδεθούμε με Τούμπα, με Ελένη Μπούντου. Έχουμε βραβεύσει εκεί Βιερίνια, Κάνιας, Βαρέλα κτλ. Σε ζωντανή μετάδοση, για να ακούσετε τις δηλώσεις την ώρα που θα γίνουν. Ειρήνη Μίνβρε, μεταξύ σας δεν βαγώνεστε βρε τώρα. Τι πράγμα είναι αυτό το μπλιμπλίκι. Έλα Μάκη. Ανοίγουμε και γραμμές αν θέλετε. 2310-287-888. Όσοι είστε ακόμα στην πόλη, όσοι ξυπνήσατε σήμερα, αρκετοί έχουν κάνει χρήση άδειας τώρα μια-δυο μερούλες.
Άνοιξε, άνοιξε, αγόρι μου. Ως φορητήσα κοιμάσαι να, να μη θυμάσαι για αυτά τα μάτια καίει το καντήλι, λες κι είναι ελπίδα που είχε ανατηλεί και πια έτσι, έτσι. Έρχομαι τώρα. Για αυτό το σώμα, τα σπηλό σώμα, μέχρι κι ο θάνατος πεθαίνει ακόμα και πια δεν έχει ο Θεός εχθρούς. Μη λυγίζετε, μη κλονίζεστε σε καμία περίπτωση και περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε? Καλώς το παιδί! Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Εγώ θα ξεκινήσω με δυσάρεστα πράγματα δυστυχώς. Το όνομά σου? Έλα ρε Γιάννης, είμαι ο Βραζιλιάνος, ο χειριστής, ο γουρουνάς. Έλα αγόρι μου, έλα, έλα. Έλα, για πες. Μια βοήθεια θέλω. Πες μου, τι έγινε? Λοιπόν, ένα αριθμό θα πω στον αέρα. Είναι υπαρκτός 2-10-4-14-3000. Ναι. Είναι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έχει είχα δει το διαβατήριο του Μαρινάκη. Ναι, μάλιστα. Ψάχνουν κάτω στον Πειραιά, δεν το βρίσκουν. Καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις και το λες, αδερφέ, γιατί... Τυχόν έχει πέσει εδώ, Θεσσαλονίκη, τίποτα. Ναι. Παιδιά, είναι ένα δράμα. Έχει πάει στο δικαστήριο. Όχι μόνο δράμα, και καβάλα, φίλε. Και γρεβενά. Εγώ έχω... δεν πήγα σήμερα στη δουλειά. Ξεκίνησα τις έρευνες. Σε ακούω, καταβεβλημένο. Σε ακούω. Γύρω. Σε ακούω. Πρέπει να βοηθήσουμε να βρει το διαβατήριο, γιατί υπάρχει θέμα. Πάρα πολύ καλά κάνεις. Οι άλλοι τρεις άνθρωποι τους είπαν να πάνε, τα παραδώσανε. Πάει και ο Βαγγέλας και δεν έχει το διαβατήριο. Παιδιά, το έχασα. Το έχασα. Ερώτηση. Και να το βρει, μπορεί να φύγει? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζεις. Το θέμα όμως, παιδιά, είναι σοβαρό. Όχι, ρε παιδί. Έτσι. Μου, να σου πω το εξής. Είναι σαν να σου λέω εγώ, έχασα, ξέρω εγώ, τον πλάστη με τον οποίο φτιάχνω κουλουράκια. Αφού δεν πρόκειται να φτιάξω ποτέ κουλουράκια, τι να τον κάνω τον πλάστη? Δηλαδή, άντε και το βρήκε το διαβατήριο, αφού δεν βγει έξω από τη χώρα. Λέω εγώ τώρα. Έχασα τη βελόνα από το pick-up. Αφού δεν πρόκειται να βάλω δίσκο να παίξει το pick-up. Λέω εγώ. Ένα αλλά... τύπημα μετά το άλλο. Χάνεις τον προπονητή σου, τον καλύτερο προπονητή. Χάνεις τα πάντα, χάσεις το διαβατήριο. Ένα πολυτάλαντο, ξέρω, πολυτάλαντο προπονητή. Έτσι, έχασες το πλήρωμα του πλοίου σου. Ναι. Έχασες προπονητή. Τι χτύπημα είναι αυτό? Χτυπήματα, φίλε. Χτυπήματα. Τι να πω, ρε φίλε. Αλλεπάλληλα. Αλλεπάλληλα. Τι να πω, δηλαδή, ούτε Amber Alert, ούτε Νικολούλη. Αμπελελέ. Αμπελελέ, που λέει και ο άλλος. Αμπελελέ είναι όταν έχεις χαθεί στο αμπέλι, ξέρεις. Όταν τον έχεις χάσει το αμπέλι, είναι το αμπελελέ, λέλε. Μάλιστα. Χαίρομαι που... Όχι μεγάλες στιγμές, μιλάμε... Άστο, είναι σε πανικό. Πώς, ξέρεις τι, έρχομαι στη θέση και τον Γκαρσία, τώρα να πάρω τον Γκαρσία μάλλον, για να πάρω και τη θέση του. Βλέπω αυτός ο προπονητής, το τι είναι ο πρόεδρός του, το τι ακούγει τον πρόεδρό του. Τι θα πει στον κόσμο, δηλαδή, ναι, όχι, έκανα θέατρο, θα κάνω αυτό. Αν έχεις αξιοπρέπεια, αν σέβεσαι την πορεία σου και τα χρόνια σου, ότι έχεις προπονήσει ομάδες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αν σέβεσαι, αν του έχουν μιλήσει για την ιστεροφημία, αν ξέρει τι είναι η ιστεροφημία, αυτόν θα τον ακολουθεί χρόνια η γονατισμένη εικόνα που μια πιάνει τα μάτια του, μια το μέτωπο, μια το κολομέρι, μια τη φτέρνα, μια το σαγόνι, θα τον ακολουθεί αιώνια, φίλε. Αυτό είναι κοιλίδα, αν έχει αξιοπρέπεια. Αν δεν έχει, θα το σβήσει και θα προχωρήσει. Okay. Πάρα πολλά τα θέματα, παιδιά. Απλά είδες τι έγινε, αδερφέ. Μία χρονιά δεν είχαν το 90-10 στη διαιτησία. Μία χρονιά δεν το είχε ο Ολυμπιακός. Πώς διαλύθηκε όλο αυτό το μύθευμα, όλο το παραμύθι. Ο επενδυτής, τα λεφτά, η υπερομάδα αυτά. Γκρεμιστήκανε και είναι σε πανικό τώρα, βλέπεις. Είναι σε πανικό, δεν ξέρουν τι να πούν. Για να μην καθυστερήσω τη γραμμή. Δύο πραγματάκια τελευταία να πω. Ναι. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι ο Χλίος Σαββίδης στην Ελλάδα, έτσι. Για πολλούς λόγους. Όταν είναι συνοημένοι, να πάρουν τις τουρκικές άδειες με λίγα λεφτά, όπως γίνεται και στα έργα, μπας περιπτώσει, τα δημόσια έργα, ναι, και έρχεται κάποιος και ανεβάζει την προσφορά, γίνεται εχθρός. Τον οχλεί. Αμέσως. Όταν ναι, οι άλλοι σβήνουν τα χρέη τους πέφτοντας εσύ... κατηγορίες και εσύ έρχεσαι και πληρώνεις 11,5 μπραφ για να... Ναι. Ενοχλεί. Όταν επίσης εγώ
Ο Ιβάν, βάζω 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια και φτιάχνω ομάδα. Και εμένα που είναι με άλλη ομάδα, με Ολυμπιακός, που είμαι ο Λεφτάς. Ναι, ναι. Περιμένω μόνο τα λεφτά από το Champions League. Και εγώ λεφτά. Ναι. Και περιμένω μόνο από το Champions League. Ναι, και πρέπει να βάλω την τσέπη μου λεφτά για να κάνω ομάδα και εγώ σαν τον Ιβάν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάνω σε αυτό που λες. Πάνω σε αυτό που λες. Δείτε λίγο πώς ξεκίνησε ήδη το παραμυθάκι για την ελληνοποίηση. Ελληνοποίηση τι σημαίνει? Είναι αλλιώς. Το ρίχνουμε τελείως στο μπάτζετ, αφού φέτος δεν θα έχουμε τα 25 εκατομμύρια παντελόνι. Θα δεις τώρα ύμνους για το Ρισβάνι, για το Γιαννιώτα, για τον πες τον κοντό του Πανιωνίου, για τον Σιώπη, για τον είναι Τζιμίκα. Κοιτάξτε, σου πω κάτι, είναι θεμητό. Πρόσεξε, όταν πρόσεξε. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς όφελός. Α, πρόσεξε, καλά, αυτό λέμε, ναι, απλά λέμε, ναι, αυτό κάνουν αυτοί όλοι. Από τη στιγμή που σε πληρώνω, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θα μιλάς όμορφα για τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ ή αυτά. Κανένας δεν λέει όμως ότι θα πάμε από τα συμβόλαια των 2 εκατομμυρίων στα 300 χίλιαρα σε Έλληνες παίκτες. Το λέμε αλλιώς, βλέπεις. Στροφή στους Έλληνες και τέλος πάντων. Έγινε αδερφέ, άσε γερός. Να ευχηθώ κιόλας. Καλή ανάπτυξη, καλό Πάσχα. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Έγινε ο Διγεγουρούνας. Με υγεία. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Άντερε Κωστή. Έλα γόρι μου, έλα, έλα. Και όπως λέει και ο λαός, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Και άμα μεταφέρουν τα μεγάλα τα καράβια λουκουμόσκονες, οι φουρτούνες είναι μεγαλύτερες, Κωστή. Το θέμα είναι μη φυσήξει βαρδάρης, φίλε, και χαθεί η λουκουμόσκονη. Δηλαδή σκέφτεσαι εκεί που την έχεις φορτωμένη να κάνει έτσι ο αέρας και να στα πάρει όλα. Ε? Και τα βλέπεις τα ψάρια μετά σε μια κατάσταση και τις γοργόνες κάπως. Τέλος πάντων. Τι να πεις, γελάει μετά ο κόσμος όλος. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό έχω. Το ξεβράκωμα που έχουν υποστεί και έχουν να υποστούν από εδώ και πέρα είναι τεράστιο. Τεράστιο. Τεράστιο και θα δικαιωθούν όλοι οι γραφικοί και βάζουν όλους μας μέσα όλους, που λέγαμε όλα τα χρόνια ότι χωρίς τις αβάντες και χωρίς τις περίεργες διασυνδέσεις, τα παραρτήματα και δούμε όλο αυτό. Πώς είστε χωρίς αυτά? Πώς ναι, είστε? Και όλο αυτό το... Ναι, γιατί βαρέθηκα να ακούω για τους μεγαλοεφοπλιστάδες, για τον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό που έχει από πίσω 500 εφοπλιστές και ό,τι ώρα θέλουν βάζουν τα λεφτά. Και πάνε τώρα πάλι να τον σώσουν, πάλι πάνε να τον σώσουν και στο τέλος θα το καταφέρουν, να το ξέρεις. Να τον σώσουν καλά, από... Έπρεπε να είναι ήδη στη Β' Εθνική ο Παναθηναϊκός, ήδη. Έπρεπε να είναι... Όταν είναι να πέσουν άλλες ομάδες για χρέη, πέφτουν όταν έρχεται η ναι, καλά, σειρά, εντάξει. Η διπλάση, αλλάζουν οι νόμοι. Δες τον Ηρακλή πέρσι τι είναι. Δες τον Ηρακλή πέρσι. Το κοντινό δεν παράγει. Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή, μαγικά που και ο Κόπερφιλτ μπροστά τους μοιάζει μαθητευόμενος μάγος γιατί, και πάει να καταθάσει τα πτυχία του. Γιατί. Έτσι. Πάει να, εντάξει, ο άνθρωπος πάει να καταθέσει τα πτυχία του. Τι ήθελα να πω τώρα, δε Κωστή. Πραγματικά, κοίταξε, καμιά φορά ξέρεις τι, όταν λιδωρείς έναν άνθρωπο, και ο οποίος άνθρωπος είναι καθαρός και έχει την αλήθεια με το μέρος του, η αλήθεια αργά ή γρήγορα θα βγει στην επιφάνεια. Και εσύ που πετάς λάσπη, θα βρεθείς αντιμέτωπος με τα ψέματά σου και αυτό που λένε, η θεία δίκη, θες πες συνόμοι του σύμπαντος, θα σε φέρουν στη θέση αυτού που κατηγορείς. 100%. Είχαμε λοιπόν εχθές και ακούσαμε ότι πλέον έχει εκδοθεί έντερο βασίλησης για τον Στέφανο Χίο. Ο Στέφανος Χίος λοιπόν που λες Κωστή, μαζί με κάποιους από εδώ της πόλης, δημοσιογράφους της Φασουλάδας και ξερόλες, το Σαββίδι τον ξεπαντώνανε για το πιστόλι και για όλα τα πράγματα και από τότε που έχει έρθει στην Ελλάδα. Θες όμως, περίεργους... θες έβγαλε και πιστόλια σε ο ίδιος ο Χίος. Το άκουσε αυτό? Τι έγινε? Αυτό λοιπόν, α, ναι, αυτό, λοιπόν εκεί αναφέρομαι. Γιατί ό,τι λάσπη πετάς, αργά ή γρήγορα θα τη λουστείς. Φίλε, υπάρχει, άκουσέ με τι θα σου πω. Είναι μεγάλη εβδομάδα, είναι βαριά κουβέντα αυτή που θα σου πω με δύο μόνο λέξεις. Όποιος τη νιώθει, τη νιώθει. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός, δηλαδή μπορεί να ταλαιπωρείσαι όταν διαλέγεις τον σωστό δρόμο. Μπορεί να περάσεις από διάφορες καταστάσεις δύσκολες, μπορεί να δοκιμαστείς. Δεν γίνεται στο τέλος. Να μιλάμε η αλήθεια. Δεν γίνεται να μην δικαιωθείς. Να πληρώσω για τα λάθη μου. Βεβαίως. 100%. Αλλά όχι και για αυτά για τα οποία δεν ευθύνομαι και μου τα δημιούργησαν οι άλλοι. Σε καμιά περίπτωση. Έγινε αδερφέ. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλά. Καλό Πάσχα.
Καλή ανάσταση σε όλους και όσοι φύγουν οι ίδιοι να ξαναγυρίσουν. Και περισσότεροι. Και περισσότεροι σε 9 μήνες και περισσότεροι. Και περισσότεροι άμα βρούνε κάναν το στόμα στο βούμε. Λοιπόν, δεν εννοούσε αυτό. Και εκεί που θα πάνε, όπως είπε ο φίλος, ας ρίξουν και καμιά ματιά. Μήπως βρούνε αυτό το διαβατήριο. Το διαβατήριο. Το έχει τραγουδήσει ο Βασίλης Τερλέγκας στο διαβατήριο και μια εικόνα Παναγιάς. Μαζί μου αυτά, μόνο παίρνω. Φιλιά! Φιλιά! Ζουμου σούβρε, μη μασάτε τίποτα. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Το διαβατήριο ξέρεις ότι είναι σε μέγεθος Α4. Ναι. Δεν χωρούσα αλλιώς. Φωτογραφία. Γιγαντοαφίσα. Ναι. Οπότε λογικά κάπου θα το βρουν. Είναι μεγάλο. Στέλεχος. Τι έγινε σήμερα από κάτω, έβαλε σχόλιο από κάτω, μπήκα και βριζόντουσα. Δηλαδή, ρε παιδιά, είναι και οι άγιες μέρες, φοβερό το πνεύμα των ημερών, έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ το πασχαλινό πνεύμα. Έτσι. Για κάτι απλό, έτσι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι αυτό που το έχουμε πει και άλλες φορές, Κωστή μου. Ότι το Facebook ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, δεν είμαστε μάλλον έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε όλο αυτό το πράγμα ότι έχει αντίκτυπο σε χιλιάδες ανθρώπους, δηλαδή το ότι βγαίνεις όταν μαλώνεις, δεν μαλώνεις έναν τοίχο που τον βλέπουν δύο. Μπορεί να το δουν 100.000 άνθρωποι. Face to face. Εμείς μάθαμε, εμείς που είμαστε 40 κάτι, μάθαμε στον άλλον να λέμε πράγματα κατάματα και όχι με ψεύτικο προφίλ ή με ψεύτικη κουκούλα ή οτιδήποτε. Εντάξει. Εδώ τώρα όπως έχουμε πει, Χρήστο μου, άνθρωποι που μπορεί να μην τους βλέπαμε καν στο χώρο που κινούμαστε, στο γήπεδο ή στο καφενείο ή στο σπίτι μας ή έξω στη βόλτα μας. Εδώ τώρα ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου, φίλε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό και υπάρχουν έτσι και τέτοιες εντάσεις και βλέπεις ότι έχει βγάλει πάρα πολύ από την κακία που κρύβει πολύ κόσμος μέσα στην ψυχή του. Δηλαδή για άμα, απλά πράγματα. Αν ο άλλος κουβαλάει άλλα κόμπλεξ, τρώει ξύλο από τη γυναίκα του ή να πούμε την έχει μικρή, την αυτοεκτίμηση και βγάζει όλη του χολή μέσα στο πληκτρολόγιο. Εντάξει, τι να πω. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον ψυχοθεραπευτή. Τίποτα. Χραπ, σβήνεις, γεια σας. Ούτε έχω, την ώρα να καθίσω 11.000 ανθρώπους να δω έναν-έναν τι κάνει ο καθένας και τι είναι. Που ανέβασα Κωστή, ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση. Επειδή ήμουν χθες, σου είπα εκεί και δεν έπιανε το σταθμό. Έκτροπα τα δικά μας. Ξαναπες το λίγο αυτό γιατί. Μα είναι φοβερό, λέει, ας πούμε, το αθλητικό δελτίο και λέει την Τετάρτη εκδικάζονται οι δύο υποθέσεις του αγώνα από τα έκτροπα του ΠΑΕ. Και μετά λέει τα επεισόδια στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Δηλαδή τα επεισόδια είναι επεισόδια. Οι τρεις τραυματίες, οι υπηρεσίες, οι φωτοβολίδες, στο ξύλο εντός αγωνιστικού χώρου και είναι έκτροπα είσοδος στους αντίπαλους. Ναι, ναι. Χωρίς να πειράξει κανέναν. Πώς δημιουργούν εντυπώσεις και πώς προκαταλαμβάνουν τα πάντα. Γι' αυτό και έχουν φτάσει σε ένα σημείο όλες αυτές οι ομάδες της Αθήνας να έχουν χιλιάδες και εκατομμύρια οπαδούς σε όλη την Ελλάδα και οι υπόλοιποι να είναι εξαφανισμένοι. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει γιατί πληρώνουμε όλοι. Ακριβώς. Έχω βαρεθεί τόσα χρόνια γιατί όλοι ακούμε και όλοι γυρίζουμε κι αλλού. Να ακούω, πες μας, ξέρω εγώ, Γιάννη Βοητσίδη, πες μας, Γιώργο Μίνο, λίγο γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Παιδιά, το έχω συνυφασμένο, έχεις 4 λεπτά λέει να μας πεις. Τι συμβαίνει στον ΠΑΟ. Γιατί γυρνάμε όλοι να ακούσουμε, έτσι. Τι λένε αυτοί για μας. Έτσι. Λίγο γρήγορα γιατί ναι, πες μας περιληπτικά, υπάρχει κάτι. Λέει τον άλλον. Ενώ έχει μιλήσει πριν. Μισή ώρα, ας πούμε. Τη ΣΑΕΚ του Παναθηναϊκού τον έχει μισή ώρα και τον έχει βγάλει 10 φορές ακόμα. Αφιέρωμα. Πες μας για τα παιδικά σου χρόνια. Πες μας το αγαπημένο σου φαγητό. Έτσι, ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τέλος πάντων. Κάτι τελευταίο, Κωστή. Να ξέρεις την περίπτωση του Γκαρθία, το πιο πιθανό είναι να μπει και ρήτρα σε οποίε είχε μπει και σε ένα καράβι. Απαντοτινή σιωπή, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Οπότε. Άλλη ρήτρα εκεί. Τα ρούχα μας. Δεν είναι ρήτρα. Είναι και σήμερα, αν θέλει κάποιος να μάθει τα νέα του Παναθηναϊκού, διαβάζει το πρωτοσέλιδο του προβαταθλητή. Τι σκέφτεται να κάνει ο Αλαφούζος για να καταλάβει. Πολύ ωραία. Πλέον το επίπεδο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε ακόμα tweet του κυρίου Αλαφούζου, όπως έβγαλε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα που ήταν λαλίστατος μέσα από τα γραφόμενά του. Περιμένουμε tweet για τη σφαγή της ομάδας του από την ΑΕΚ στο προχθεσινό παιχνίδι. Ακόμα περιμένουμε για το Θάνο. Θα περιμένεις πολύ. Καλή ανάσταση. Έγινε, Χριστάρα μου. Με υγεία σε ψυχές όλου του κόσμου. Ειρήνη, μην αδέρφια. Έτσι, έτσι. Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο.
Τέσσερις. Είμαστε σε αναμονή, διότι σε λίγο από την Τούμπα έχουμε. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μπράβο, όχι παιδί, 68 χρονών παιδί. Σ' αγόρι μου, τι σοβαρά μιλάς. Τι, τίποτα, δηλαδή σου δίνω άλλα 30 εγώ έτσι, πάρτα για πλάκα. Άλλα 30. Μπράβο, αγόρι, δεν σου φτάνουν 30 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω έτσι εν συντομία. Ναι. Να στείλω τις ευχές μου, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή ανάσταση. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν ο Σαμαράς είχε κλείσει την ΕΡΤ, ήμουν ένας από αυτούς που τον έβρισε. Δεν ψήφισα ποτέ Νέα Δημοκρατία, τον ναι, έβρισα. Ναι. Θέλω δημόσια να ζητήσω συγγνώμη από αυτόν τον άνθρωπο που έκλεισε τότε, που τον έβρισα γιατί είχε κλείσει την ΕΡΤ. Ναι. Αυτό το κολοχανείο πρέπει να κλείσει. Λίγο, αν θέλεις λίγο τους χαρακτηρισμούς σου, μπορείς να πεις αυτό που θες. Μπράβο, εντάξει. Χωρίς να χαρακτηρίζουμε. Σε παρακαλώ. Είναι και μεγάλη πέμπτη. Είμαι αγανακτισμένος. Σε καταλαβαίνω. Κάθε Κυριακή να θέλω να δω 5 πράγματα αθλητικά και κάθομαι και βλέπω 2 ώρες την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και τον Μίνο να τον έχω πάρει εκεί πέρα στην πρέσβη να μην τον αφήνω τον άνθρωπο να πει κουβέντα. Όχι μόνο αυτό, να τον ηρωνεύονται κιόλας. Προχθές ο ένας από τους δύο, νομίζω ο Λικουρόπουλος, κάπως έτσι λέγεται. Του μίλησε και με τρόπο που με στεναχώρησε. Εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις εδώ. Το ηρωνεύουμε εμείς. Εντάξει. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Αλφα, δεν με νοιάζει τι κάνει το Sky, δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνουνε τη δουλειά τους κάνουνε. Ούτε και εκεί. Αλλά κανονικά, ούτε και εκεί επιτρέπεται, άνθρωπέ μου, κανονικά, ούτε και εκεί η δημοσιογραφική διοντολογία, λέω δεν μπορεί να πέσει 90-10 ή 80-20, αλλά εκεί λες ότι πληρώνει ένας ιδιώτης, οκ. Okay. Μπράβο. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αλλά εδώ να σε πληρώνω εγώ και να μην μπορώ να ακούσει και να γανακτώ, δηλαδή να γανακτεί ο κόσμος. Να ακούσει ένα σπορ και να σου λέει χίλιες δυο. Τι να πω. Κοίταξε, λοιπόν, η ΕΡΤ έκανε και άλλο μεγάλο ατόπιμα. Εγώ σε ευχαριστώ που βγήκες και είπες αυτό που ήθελες. Έχεις την ηλικία των παιδιών μου, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Την παοκάρα μας και τίποτε άλλο. Έτσι, και τα μάτια μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Καλή ανάσταση. Έκανε και μεγάλο ατόπιμα στην κάλυψη του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία μας. Δεν ξεχνάει ο κόσμος. Εμείς το ξέρετε. Όταν είναι να πούμε την καλή κουβέντα, τη λέμε. Όταν όμως πρέπει να κάνουμε την κριτική, θα είναι σκληρή. Και η ΕΡΤ τρέλανε πάρα πολύ κόσμο. Η ΕΡΑ σπόρε εκείνο το διάστημα και δεν μιλάω φυσικά για τους ρεπόρτερ, έτσι. Δηλαδή οι ρεπόρτερ μπορεί να έχουν ευθύνη τώρα εδώ τα παιδιά που βγαίνουν, μιλάω για τις αποφάσεις, για τις κεφαλές, για αυτούς που αποφασίζουν πώς θα βγουν οι εκπομπές, πώς θα γίνουν οι συνδέσεις, τι χρόνος θα δοθεί. Τραγικό. Τραγικό. Τέλος πάντων, πάμε σε άγιες μέρες τώρα και δεν θέλουμε να ξεφύγουμε. Τα έχουμε πει, τα πάμε όταν έγιναν πάρα πολλές φορές. Θα πάμε σε διάλειμμα. Όχι. Α, είμαστε σε αναμονή. Α, πολύ ωραία. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα λοιπόν. Να πω εγώ χορήγη πρώτης ώρας, είναι η ηλεκτρονέτ Φαμπουκίδη Νικολάηδης, είναι τα οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος, είναι το όλα στα όρθια, Λεωφόρος Στρατού και Κωνσταντινούπολος, οι δύο ψυταριές, και είναι φυσικά και το καφεμάγαζο, καφεμάγαζο.gr, με γρανίτες, με φρέντο εσπρέσο βέντο, με σπιτικά αναψυκτικά, υπέροχα για το κατάστημά σας. Και είμαστε σε αναμονή, διότι σε λίγο θα συνδεθούμε με την Τούμπα για την βράβευση παικτών και εκεί θα ακούσουμε δηλώσεις. Είναι Ελένη Μπούντου εκεί για να ακούσουμε περισσότερα. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά στις μεταγραφές. Μακάρι να έρθει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, το θέλω πάρα πολύ. Ουστάρο παίκτες που βγάζουν τέτοιο πάθος, πολλό μάλλον δε άμα θα έρθει να παίξει στον ΠΑΟΚ που το έχει εκπεφρασμένο το παιδί, το πάθος του για αυτήν την ομάδα. Θέλω παίκτες που είναι καλοί και επειδή είναι καλοί, τους γουστάρουμε, αλλά είναι και ΠΑΟΚ και ένα λόγο παραπάνω. Δεν αρκεί μόνο κάποιος να είναι ΠΑΟΚ για να παίξει στον ΠΑΟΚ, αλλιώς θα παίζαμε όλοι μας. Πρέπει να είναι πρώτα σπουδαίος, να είναι καλός σε αυτό που κάνει και μετά είναι και ένα στοιχείο παραπάνω. Ένα στοιχείο παραπάνω. Τέτοια χαριστία, λέει, δεν την περίμενε ο Ισπανός προπονητής. Λίγες μόλις μέρες μετά το περιστατικό στο οποίο ο Γκαρθία κόντεψε να χάσει τη ζωή του, θυσιαζόμενος για το καλό της ομάδας, αυτή τον πετάει σαστημένη λεμονόκουπα.
Οι παίχτες λέει θα κάνουν αποχή από τις προπονήσεις, λέει. Χρήσα για το Παναθηναϊκό, λες. Λογικό το βρίσκω. Αφού χρωστάνε, έχουν πάει για 70η φορά. Τους κοροϊδεύει όλους. Ο Αλασκούζος. Γεια σου, Χρήσα μου. Ζούμου σου, βάψιμο αυγών, ασπρόμαυρα φυσικά. Ζούμου σου, καλημέρες, υπέροχα. Έλα. Ναι, Ελένη, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Λενιό. Χαίρετε, καλημέρα. Τι γίνεται, έτοιμη. Όλα, όλα καλά, είμαστε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τον Αντελίνο Βιερίνια. Μόνο αυτό θα ακούσουμε σήμερα, Κωστή. Ωραία, τον, εντάξει. Αρκεί. Πορτογάλο, γιατί τους άλλους δύο θα τους κρατήσουμε. Ωραία. Για μας. Πολύ θα ωραία. Θα μεταξύ, μεταξύ μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ήδη έτοιμος ο Πορτογάλος, έχει και το βραβείο. Είναι ένα ειδικό η βραβείο. Χθεσινή το εικόνα, η χθεσινή εικόνα με τον ναι. μικρό Ισού που έχει πρόβλημα με τα μέλη του το παιδί και που ο ΠΑΟΚ φρόντισε να αποκατασταθεί το πρόβλημα και οι στιγμές που έπαιξε με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό είναι ΠΑΟΚ, αυτό είναι ζουμουσού που λέμε εμείς, αυτό ακριβώς, οικογένεια για το συνάνθρωπο, για το παιδάκι αυτό. Ξέρετε, βλέποντας χθες το βίντεο, η αλήθεια είναι που το ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους λογαριασμούς της στο Instagram. Ήταν ακόμη το πρωί, ήταν μόλις είχε πάει το παιδί στην προπόνηση. Ναι. Και κατεβάζοντας το βίντεο, ξέρεις, πρέπει να το ντύσεις με λέξεις για να το ανεβάσεις, τι για να καταλάβει και ο κόσμος. Πες μου εσείς αυτές τις περιπτώσεις, γιατί τίποτα. Εγώ δεν μπορούσα να το περιγράψω σαν εικόνα που στο Βιερίνια να είναι κάτω και να παίζει με τον μικρό. Γράφεις χωρίς λόγια, αυτό είναι ΠΑΟΚ, αυτό είναι. Είναι αυτό, από τις περιπτώσεις που λες ότι η δύναμη της εικόνας είναι τέτοια που μπορεί και μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις ακριβώς κάτι. Και μετά βεβαίως ήρθε και το report της προπόνησης και τα όσα έγιναν με τον μικρό Ιησού την Μεσήμβριο, πώς έγινε αυτός ο ειδικός διάδρομος για να περάσει ο μικρός να κάνει τα πρώτα του βήματα μαζί με τα προσθετικά 9 χρονών, μέλη. 9 χρονών και το παιδί, παρότι του λείπουν τα ποδαράκια του, έχει τέτοιο χαμόγελο, έχει μια τέτοια αισιοδοξία στο πρόσωπό του. Ας παίρνουμε κι εμείς λίγο από αυτό το πρόσωπο που μπορεί να γκρινιάξουμε, γιατί δεν είναι ωραίο το φαΐ, γιατί δεν έχουμε βρει θέση για παρκάρισμα, γιατί βρέχει, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Γιατί μαλώνουμε και οριόμαστε όλη την εβδομάδα για δικαστικές αποφάσεις. Ακριβώς, που καλώς και δικαιολογημένα, αλλά κάπου εκεί έρχεσαι και αντιλαμβάνεσαι πόση μικρή σημασία έχουν όλα αυτά εν τέλει, όταν μπορείς και όταν μια τέτοια ομάδα μάλλον σου προσφέρει τέτοια συναισθήματα, έτσι. Τεράστια όπως προσφέρε. Τεράστια. Να πούμε βέβαια, Ελένη μου, ότι ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά στα οποία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στα οποία ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει τη βοήθειά του, που δεν έχουν βγει προς τα έξω. Γιατί δεν πουλάνε, Κωστή, το έχουμε συζητήσει πολλά μεταξύ μας. Δεν το θέλει κιόλας, να τους πω κάτι, δεν το θέλει κιόλας ο Ιβάν. Έχουν έρθει μεμονωμένα άνθρωποι και μου έχουν πει, Κωστή μου, πες αυτό και αυτό, λόγια, να μην θέλει αυτός να το πει, άρα κράτησε το για σένα, δεν υπάρχει λόγος. Έκανε αυτό για εκείνο το παιδί. Έδωσε εκείνη την οικογένεια, έδωσε αυτό, έδωσε εκείνο. Καταρχάς, έχουμε σαν πολύ αυτονόητο, πλέον νομίζω ότι δεν μας κάνει και αίσθηση, κακώς που δεν μας κάνει αίσθηση, ότι σε κάθε εντός έδρας παιδί ο ΠΑΟΚ βοηθάει ένα παιδί. Σωστό, έτσι, δίνει, πολύ σωστό. Δίνει μέρος των εσόδων του σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Πολύ και όμως, επειδή είναι μια συνήθεια, αν θέλεις, που έχει παγιωθεί στη συνείδηση, δεν αναδεικνύεται όσο πρέπει. Ενώ είναι πολύ σπουδαίο γεγονός. Δηλαδή, πώς είναι οι δηλώσεις, καθιερωμένες δηλώσεις μετά από ένα εντός έδρας παιχνίδι, έτσι είναι και αυτό. Έτσι, αλλά έτσι. Είμαστε περίπου. Ένα λεπτάκι θέλουμε ακόμη ένα για να λεπτάκι. Ξεκινήσουμε. Βγήκε ο κύριος Νικολόπουλος προχθές εδώ και σε εμάς το ραδιόφωνο μας και που τα παιδάκια του τα δύο σώθηκαν πριν από λίγα χρόνια με παρέμβαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Και μέσα σε 24 ώρες έτσι, πήγε ο άνθρωπος τον Φάκελ. Τον Πειραιά ήρθε. Τον Πειραιά. Αυτό ακριβώς είχε χτυπήσει πόρτες παντού και βρήκε κλειστές. Κανείς δεν ανταποκρίθηκε. Εντάξει, αυτά πρέπει να συζητάμε τέτοιες μέρες, Ελένη μου. Όχι, μια χειρονομία του Πέλκαν θέλει σκοστή που λέει περισσότερο από το ότι ο ΠΑΟΚ είναι δίπλα στο μικρό Ιησού. Το είδαμε χτες. Εμείς που αντιλαμβανόμαστε και μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα με αρκετό κόσμο σε αυτή την ομάδα, χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε, αισθανθήκαμε περήφανοι. Αν το είδε, δεν έπαιξε πουθενά άλλο. Θαύτηκε. Τα ψηλά γράμματα και τελειώσαμε. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό. Εννοείται ότι θαύτηκε. Αυτό. Ειδικά ο Βιερίνια είναι από τους προτεργάτες και μιλάω για το Βιερίνια συγκεκριμένα, γιατί αυτό θα ακούσουμε τώρα σε τέτοια θέματα. Υπάρχουν και πολλά τα οποία ο ίδιος δεν θέλει να τα δείχνει, δεν θέλει να βγουν προς τα έξω, αλλά εμείς τα ξέρουμε και ξέρουμε ότι στέκεται δίπλα σε παιδιά ειδικά και σε ανθρώπους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έγινε. Ακούμε τον αρχηγό. Ναι.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ωραία. Πάμε. Ξεκινάμε, Νίκο. Δεν ξεχνιέται σίγουρα, αλλά στη θέση που, που παίξω αυτή τη στιγμή δεν να βλέπουμε κάθε αγώνα ή κάθε μήνα τέτοια πράγματα, αλλά από τη στιγμή που δεν ξεχνιέται, αν έχεις ευκαιρία σίγουρα θα προσπαθήσεις να κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά ήθελα να δείξω κάτι παραπάνω, αλλά δυστυχώς πέτρους δεν μπορούσα, μακάρι να στον χρόνο να μπορώ να δείχνω κάτι παραπάνω από τέτοιες στιγμές. Αντρέ, το δικό σου ήταν play of the month. Ενώ συμπαίκτης της Εθνικής Πορτογαλίας είναι play of the year, play of the 10 year, δεν ξέρω, το πλησιά με το κόμινο. For me is the player of all the... Έχει τι μιλάς αγγλικά. Όχι, είπα το πραγματικά, είπα το δίπλο, είπα. Τώρα, θα πάρεις και εγώ στα αγγλικά. Για μένα είναι το καλύτερο παίκτη στον κόσμο, οπότε και κάθε φορά μας δείχνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι εγώ έχω δει σε κάποιους αγώνες που προσπάθησε να κάνει τέτοιες φάσεις, οπότε εγώ που δούλεψα τουλάχιστον 4-5 χρόνια μαζί στην Εθνική, εμένα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι φαντασμό. Είναι το γκολ, όλα αυτά, η φάση είναι κάτι διαφορετικό, αλλά εκεί αυτούς που δουλεύουν μαζί του ξέρουν τι μπορεί να κάνει και τι παίκτης είναι και πόσο έχει δουλέψει να φτάσει σε τέτοιο σημείο και να φτάσει εκεί που έφτασε στα 2.30-2.38. Οπότε το μετράνε ακόμα. Πάντως πρέπει να είσαι προπονητικά και ανάλογο, δηλαδή για να μην είσαι ενθουσιασμένος. Ενθουσιασμένος είμαι, γιατί ένα πράγμα θα δεις την προπόνηση, ένα πράγμα θα δεις εθνικά, ένα πράγμα θα δεις σε φιλικούς αγώνες, αλλά ακόμα θα δεις σε Champions League το 8 με μια ομάδα που είναι ένα-δύο χρόνια στο τελικό Champions League. Οπότε για μένα είναι... Αλλά αυτό που σε είπα, το ξέρω, το γνωρίζω, το έχω δουλέψει μαζί του, οπότε το ξέρω ό,τι μπορεί να κάνει. Αυτό είναι η διαφορά. Ξέρω, πνέχει αυτή η δύση που στην Ευρώπη λένε για ποδόσφαιρο, τώρα συζητάμε για τον κόλτο Χριστιανό, και εδώ στην Ελλάδα μιλάμε για δικαστήρια. Άκουσε μου, εγώ αυτό που ήθελα να πω, είπα, δεν θέλω να ξαναπώ. Δυστυχώς είναι αυτό που έχουμε, παίξουμε στα δικαστήρια, οπότε από τη στιγμή που παίξουμε στα δικαστήρια δεν μπορώ να σχολιάζω, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, δεν ξέρω τι συμβαίνει στα δικαστήρια, οπότε εμείς προσπαθούμε να παίξουμε στο κήπεδο και ότι και πέρα τα αφήσουμε στους δικούς μας δικηγόρους να παίξουν σε άλλη εικασία. Με αφορμή τη χθεσινή προπόνηση, με τον Πιτσιρικά που ήταν στην προπόνηση, γράψαν πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να μας στέρισαν το πρωτάθλημα, το χαμόγελο και την περηφάνεια δεν μπορούν να μας στερήσουν. Οπότε συμφωνείς? Συμφωνώ, οπότε αυτό που έχουμε κάνει, αυτό που έχουμε δείξει σε αυτή τη χρόνια, κανένας δεν μπορεί να μας πάρει από αυτό. Δηλαδή, από στιγμή σε μια ομάδα που έχει πια πιο πολλά τίτλα στην Ελλάδα και από τη Τούμπο και θέλω να παίξει. Αυτό συμβαίνει πολλά, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω για τον κόσμο. Αλλά για μένα αυτό συμβαίνει ότι φτάσαμε σε σημείο ότι κάποιες ομάδες αρχίζουν να μας φοβούνται. Οπότε, όπως είπα, έλεγα αυτό που έπρεπε να πω. Δεν θέλω να σχολιάζω άλλο με αυτά. Έχουμε κάποιες παιχνίδες μπροστά μας, οπότε έχουμε τώρα την Πάσχα, να το κουραστούμε για να σκεφτούμε σε το υπόλοιπο προθέτημα που έχουμε. Μόνο αυτά. Δεν θέλω να σκεφτώ
τι έχει γίνει τελευταία, δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο. Οπότε είμαι χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα μου και αυτό με έφτανε. Κατάρτιση της δεύτερης θέσης και το Κύπρο ενδεχομένως μπορούν να αντισταθμίσουν την πίκρα από την απόλυτη του αθλήματος. Είναι ισχυρό κίνητρο για σας? Είναι αυτό που έχουμε τώρα. Μας πήραν το πιο σημαντικό, οπότε έχουμε αυτά τα δύο τώρα. Όπως είπα πριν, έχουμε τώρα τις γιορτές, Πάσχα, έχουμε να ξεκουραστούμε, να περάσουμε καλά με τις οικογένειές μας και στο γυρισμό να σκεφτόμαστε για το υπόλοιπο σεζόν. Πού θα πάει το Πάσχα? Εκεί ξέρεις λίγο το Έρμη προς πανόραμα, προς εκεί. Ευχαριστούμε. Μου δίνεις λίγο ένα λεπτό να βγω μια φωτογραφία με τον Πορτογάλο και αλίμονο τώρα. Και τα σχολιάσω. Αρκεί να μην γράψουν πάλι ότι είσαι μέλος της οικογένειάς του όπως γράψανε με τον Κάτσε. Λοιπόν, δεν θα βγάλουν άλλο από ό,τι κατάλαβα. Ένα λεπτό. Λέω δεν μ' άκουσες που είπα. Αρκεί να μην γράψουν πάλι ότι είσαι μέλος της οικογένειας όπως γράψανε με τον Εργούς Κάτσε. Σε κινητογραφία. Λοιπόν, Ελένη μου. Λοιπόν, σας ακούω, βεβαίως και σας ακούω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πούμε, Κωστή, απολαυστικό. Τίποτα. Δύο ατάκες κρατάω σημαντικές. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει την περηφάνεια και το χαμόγελο. Ποτέ. Και δεύτερον, είμαι χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα μου, στην ομάδα που αγαπώ. Αυτές είναι οι δύο επικεφαλίδες. Εγώ αυτές θα βάζα στο πάνω. Λεζάντα να πούμε ή επικεφαλίδα. Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί για το όσο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Ξέρουμε τι πιστεύει ο Αντρέ, ξέρουμε τι πιστεύει και ο κόσμος. Οπότε νομίζω ότι απλά, λιτά και απέριτα έδωσε πάλι το στίγμα των σκέψεών του. Είναι υπερήφανος για αυτήν την ομάδα, είναι χαρούμενος που επέστρεψε και το θέμα τελειώνει εκεί. Από εδώ και πέρα κοιτάμε την συνέχεια. Μπορεί να έγιναν πολλά το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά το ανατίθεμα, αν υπάρχει απογοήτευση, θυμός για το ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, τα αφήνει όλα πίσω του. Κρατάει τη χαρά που επέστρεψε, τη χαρά που γύρισε και είναι αρχηγός της ομάδας που αγαπάει, την υπερηφάνεια που του δίνουν επισκέψεις όπως αυτή με τον Ιησού και μπορεί και τους δίνει χαρά και παίρνει και ο ίδιος διπλή χαρά. Αυτά κρατάμε, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, όποιος στόχος είναι εφικτός βάσει της κατάστασης, γι' αυτό θα δοθεί η μάχη μέχρι τέλους. Και αφήνουμε, είπε, τους δικηγόρους μας να παίξουν. Έτσι, ακριβώς. Είναι θέματα τα οποία δεν ξέρουμε. Εκεί παίζουν μπάλα οι δικηγόροι και οι δικαστές. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι. Ελένη μου, αυτά. Καλή Ανάσταση να έχεις. Καλή Ανάσταση, και... Κωστή. Όλα καλά. Καλά να είμαστε. Θα επιστρέψουμε μετά το Πάσχα έτσι πιο... Πιο βαρύς είναι σίγουρο. Πιο ξεκούραστη στο μυαλό, γιατί και εμείς όλο αυτό το διάστημα άστα, έχουμε κάψει, δεν περάσαμε λίγα, η αλήθεια είναι, και εμείς και ο κόσμος βεβαίως. Έγινε. Γεια σου Ελενίτσα μου. Λοιπόν, καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. Σήμερα άλλαξε η ροή της εκπομπής. Ακούσαμε τον αρχηγό. Συγκινητικός, αυτό μου γράφει και ο Λάζαρος. Δάκρυσα Κωστή με τον Αντελίνο μας. Αδερφέ, εγώ γύρισα, λέει, στην ομάδα που αγαπάω και αυτό μου αρκεί, λέει, στην ομάδα μου. Το διόρθωσε κιόλας. Ακούσαμε. Αυτός εκφράζει την πραγματική παοξίδικη ψυχή. Αυτός και κάποιοι ακόμα που έχουν ζήσει τον ΠΑΟΚ από τα γενοφάσκια τους, όπως είναι ο Πέλκας. Αυτοί έχουν εμφυσίσει και όλο αυτό το στοιχείο του DNA του ΠΑΟΚ στους ξένους παίχτες. Φέτος βλέπω τις σκηνές από τις προπονήσεις. Η ομάδα είναι μια οικογένεια πραγματική. Αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί σαν κόριο οφθαλμού για του χρόνου. Λίγες προσθήκες, οι καινούργοι που θα μπουν να ενσωματωθούν πλήρως και να πάμε να κάνουμε αυτά που πρέπει. Πάμε στις γραμμές, γιατί σας καθυστερήσαμε σήμερα να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα! Ναι! Κάερε Στάπερ, Μικίζο Λεβεντάρχε, οπλικατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Ζου μου, ζου λέμε και όλα τα καίμε. Κουφάλα δεν προθάπτε, αν και μεγάλη Πέμπτη δεν θα πεθάνουμε δεν ποτέ. Δεν έχει, ίσα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Το χρυσό τον πήραμε μέσα μας πρωί. Λοιπόν, τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτε, τα είπε όλα ο αρχηγός και πρωταθλητής Ελλάδος. Ακριβώς. Τα είπε όλα, δεν υπάρχουν λόγια.
εκείνο το τόνο που έβαλε η ομάδα μου, τέλος, το τόνισε, με έκανε την ψυχή κομμάτια. Τελείωσε. Αυτό. Ατελίνο μου, πάντα αυτό. Χαρές να μας δίνεις, αγόρι μου γλυκό. Θα ευχηθώ σε όλα τα ζουμουσάκια, σε όλους τους συνακροατές μας, το ραδιόφωνο, την οικογένειά σου προσωπικά, σε σένα, τον πατέρα σου, τη μαμά σου, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Γεια σου Παυλούκο μου. Αυτά έχω να πω, χίλιες ευχές. Να σε καλά αγόρι μου, καλή Ανάσταση να έχεις. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Γεια σου Συντριβανίσιέ μου. Ευχαριστώ. Γεια σου Συντριβανίσιέ μου. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Θουβού. Έλα ρε Θουβού. Έλα αγόρι μου. Και κάτι ακόμα θα κρατήσω από τον αρχηγό. Ότι αφού φτάσαμε στο σημείο 44 χρόνια που τα αθλητίζει, με φοβάται. Να με φοβάται. Έτσι. Έχουμε ανέβει. Δηλαδή, πολύ μεστός φίλε στις δηλώσεις του. Ναι, άγγιξε ακριβώς φλέβα αυτά βρήκε. Που έπρεπε. Φλέβα. Αυτά που πρόσεξε, ούτε πέντε λεπτά δεν μίλησε. Ούτε πέντε. Αυτά που πρέπει. Τέλος. Αυτά που πρέπει. Τέλος. Αυτός είναι αρχηγός, αδερφέ. Αυτός που φέτος. Είναι, ναι. Και είναι, πρόσεξε, είναι. Όχι μόνο στα λόγια. Και στο γήπεδο. Ηγέτης είναι αυτός που έρχεται για να παίξει αριστερό εξτρέμ, βάζει το περιβραχιόνιο στον μπράτσο και παίζει στρατιώτης αριστερό μπακ στα 32 του, σαν να ήρθε τώρα στην ομάδα ξένος, σαν να μην έχει ξαναπαίξει ποτέ, σαν να μην είναι βεντέτα. Έβαλε το εγώ του κάτω από τα 4 γράμματα. Εμένα εκεί με σκλάβωσε, να ξέρεις. Μόνο το όχι που είπε στο Σαββίδιο δεν είχε βγει το έξω. Αυτό είναι το δεύτερο που θα έλεγα. Αυτό είναι το δεύτερο. Για μένα. Έτσι. Αυτό για μένα είναι το πρώτο. Yeah. Δηλαδή, τέλος πάντων, θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, αγάπη. Παιδιά, η ζωή είναι μία. Το μπουκάλι σιγά σιγά τελειώνει σε όλους, όποιος πιει ή πιε. Ακριβώς. Μην πετάτε τη ζωή σας. Αυτό λέμε. Ζήστε τις στιγμές. Ζήστε τις στιγμές. Είμαι ζουμουσάκι από μικρό παιδί, απλά δεν το ήξερα. Αγόρι μου, αγόρι μου. αγόρι μου. Τι θέλω να πω. Πολύ ωραίο αυτό που είπες φίλε. Ζούσαμε πράγματα τότε, απλά δεν είχαμε βγάλει το ζουμουσού. Απλά, ναι, δεν το ξέραμε, αυτό... ναι, δεν είχε επισημοποιηθεί τελικά. Δεν είχε πάρει όνομα να πούμε σάρκα. Δεν είχε επισημοποιηθεί, δεν είχε... Απλά, δύο πράγματα, ναι, Κωστή. Ναι, ναι. Το ένα είναι, χτες μιλούσα με τον γείτονά μου. Ναι. Χαιρετίσματα να ακούει, γεια σου Άρη. Μιλούσαμε και μου λέει, ξέρω ότι κάτι τρύπα για τσατσαρό. Μου λέει, έλα ρε, ναι, πήρα, λέω, τι λέω, Θουβού είμαι. Άντε ρε, λέει, είσαι Θουβού. Τι ωραία φίλε. Τι ωραία φίλε. Ρε φίρμε, θα σας κάνω όλους, να ξέρετε! Και με το... και εγώ πρόβλημα με το αφεντικό μου, ρε, τι θα γίνει. Έχεις πρόβλημα. Εγώ σ' ακούω στον δρόμο, ναι, σ' ακούω στον δρόμο. Ναι. Αυτός, τώρα εντάξει, δεν θέλω να κάνει διαφήμιση, αλλά είναι του φίλου σου, του Χρήστου, ας πούμε, φαν. Ναι. Και μαλώνουμε, ναι, ποιο σταθμό θα βάλουμε κάθε πρωί, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πότε τον ένα, πότε τον άλλον. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν αφήνει. Περιμένω να φύγει για να βάλω... Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά, αδερφέ. Όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλή καλά. Ανάσταση σε όλους. Καλή Ανάσταση, Θουβού. Γεια σου, Θουβού. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, αγοράκι μου. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Με ευχές θα φύγουμε. Νομίζω σήμερα μας άλλαξε όλη τη ροή, αλλά και όλη τη διάθεση ο αρχηγός. Η ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή που μπήκε μέσα ο Ιβάν τον ανέβασε ακόμα περισσότερο στις συνειδήσεις μας. Προσπάθησαν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν να πούν ότι πέφτει σε δυσμένεια. Ποια δυσμένεια, βρε. Περισσότερο τον αγάπησε ο Ιβάν μετά από αυτό. Τον θεωρεί πατέρα του, δε, ο Αντελίνο. Το ότι όλη τη χρονιά έσκυψε το κεφάλι και έπαιξε, το ξαναλέω, η βεντέτα η υποτιθέμενη της ομάδας, η μεγάλη φίρμα, το μεγάλο όνομα, ο κρυβοπληρωμένος, ο πρωταθλητής Ευρώπης, έσκυψε το κεφάλι, έβαλε τις υπηρεσίες του κάτω από το εγώ του και έπαιξε αριστερό μπακ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν και εξαιρετικός όλη τη χρονιά. Και γύρισε για να πάρει το πρωτάθλημα και όντως γύρισε και πήρε το πρωτάθλημα. Το ότι κάποιοι του το κλέβουν σε κάποια δικαστική αίθουσα, αυτό εμάς δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί. Πάμε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, ναι, καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Έλα, Στέλιο, έλα. Κωνσταντίνε, για μένα ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια απλή ομάδα, είναι η οικογένεια. Αυτό έπρεπε να τονιστεί, δηλαδή ίσως να του ξέφυγε του Αντζελίνο. Δεν είναι απλά μια μεγάλη ομάδα, είναι μια τεράστια οικογένεια. Και όλες οι δράσεις που κάνει συνέχεια και με τα παιδάκια και όλη η πορεία το αναδεικνύουν κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Και δυστυχώς πολλές δράσεις δεν αναδεικνύονται, γιατί η ομάδα,
όχι ομάδα, ο πρόεδρος δεν θέλει να βγαίνουν προς τα έξω. Κακό αυτό, γιατί πρέπει να φαίνεται το μεγαλείο του ΠΑΟΚ όλες αυτές οι δράσεις με μένα, με σένα, με αυτούς που έχουν μικρόφωνα, πρέπει να αναδεικνύονται. Ακριβώς. Με μικρές πινελιές, όπως γίνει, βγήκε ο άλλος ο πατέρας με τα δύο τα παιδιά, η κυρία, πρέπει να βγαίνουν, δηλαδή ακούμε ένα πρόσωπο ότι ξέρεις κάτι, ένα 5% ή 10% ξέρω, των εισπράξεων πηγαίνουν κάπου. Ναι. Πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει αυτό το 10% τι γολγοθά τραβάνε όλη τη χρονιά, όχι μία μέρα, και να μαθαίνει ο κόσμος. Φυσικά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλε. Να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μου το γράφει και ο Χρήστος στο μήνυμα. Φέτος, με τους 10 αγώνες κλεισμένων των θυρών, αν μείνουν 10, στερήθηκαν εσόδων οικογένειες που πραγματικά είχαν ανάγκη αυτά τα χρήματα. Δηλαδή σε κάθε αγώνα που ένα μέρος των εισπράξεων πήγαινε σε αναξιοπαθούντες, σε φτωχούς, σε ανθρώπους που έπρεπε να εγχειριστούν κτλ., στέρισαν, πέρα από ότι στέρισαν τον κόσμο τη δυνατότητα να δει την ομάδα του, στέρισαν και την δυνατότητα να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι οικονομικά που το είχαν πραγματικά ανάγκη. Κατάλαβες. Κωστή, με τον ΑΒ τρόπο αυτό το πρωτάθλημα τελειώνει. Με τον τρόπο που θέλουν να τελειώσει. Πρέπει να βάλουν κανόνες και να πούνε. Αν γίνει το παραμικρό από την εξέδρα και δεν πιαστεί αυτός που έκανε το οτιδήποτε, να τιμωρείται η ομάδα. Ούτε κυκλισμένον ούτε τίποτα. Ένα πρόσημο οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Είναι γελίο. Ναι. Δηλαδή έχεις τις κάμερες και εσύ από τη στιγμή που θα ξέρεις, Κωνσταντίνε, ότι η κάμερα θα σε πιάσει, η πόρτα απ' έξω είναι κλειστή, δεν μπορείς να φύγεις και θα σε πιάσουνε, δεν πρόκειται να πετάξεις το παραμικρό. Απλά είναι τα πράγματα. Μα εδώ τώρα που εμείς τις είχαμε ανοιχτές τις κάμερες μέσα στα ποδητήριά μας. Δεν τις κλείσαμε. Και στην εξέδρα. Το πιάσαμε και είναι ενώπιον της δικαιοσύνης. Αν έκανε κάτι ένα αυτό, ένα αυτό. Και δεύτερον, ο δικαστής θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτά τα οποία δείχνουν οι κάμερες. Είναι καθοριστική σημασία. Να προσέλθει στο δικαστήριο ο Κομίνης να πει αυτά που πρέπει να πει. Να τον αναγκάσουν να πάει. Ξεφτύλισε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο ο κύριος Κομίνης και απαξίωσε να πάει να δώσει κατάθεση. Αυτό και μόνο δείχνει την ενοχή του, ότι δεν είχε το κουράγιο να τους αντικρίσει. Μα έγραψε ψέματα, ρε Στέλιο. Γράφει στην έκθεση ότι ακύρωσα αμέσως τον γκολ. Μας βγάζει τρελούς όλους. Δηλαδή, φεύγει κατευθείαν στη σέντρα. Εμείς γιατί πανηγυρίζαμε, επειδή ακύρωσε τον γκολ. Οι αεξίδες γιατί διαμαρτυρήθηκαν, επειδή ακύρωσε τον γκολ. Ναι, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και κάτι ακόμα θέλω να πω ότι. Ο Αντζελίνο για μένα είναι ότι είναι ο Σαλάχ στη Λίβερπουλ, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδος που είναι το α και το ω. Δηλαδή και ο τρόπος που κάτσε το Σαββίδι και ο τρόπος που παίζει, που λειτουργεί, που συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο, φυσικά σε διαφορετικές θέσεις, αλλά επειδή είμαστε και Λίβερπουλ να κλείσω έτσι. Μπράβο, άντε γουστάρω. We'll be back, ρε φίλε, δηλαδή. Αυτή η ομάδα το μόνο με πτώ είναι ότι φοράει κόκκινα. Αυτό δεν πειράζει, εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Το ξεπερνάμε. Και για να δεις, καμιά φορά πως δούμε πως κουμπώνει ένας παίκτης, ο Σαλάχ στην Ρώμα ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά τα έκανε σχεδόν όλα μόνος του και πήγαινε κουρασμένος στην τελική προσπάθεια. Σωστό. Εδώ που βρέθηκε σε μια ομάδα που έχει και άλλους παιχταράδες, και στη Ρώμα έχει, αλλά εδώ έχει περισσότερους παιχταράδες. Βλέπεις πόσο διαφορετικά παίζει και φαίνεται μέσα στην ομάδα. Κάτι άλλο που δεν το είπες. Πολύ σημαντικό. Ο Σαλάχ έγινε αυτός που έγινε από τότε που άρχισε να κάνει παρέα με τον μεγάλο Άμρου Άρδα. Αυτά είναι τα μεγάλα. Εσύ τι λες, δεν του έχει βάλει το μελαχρινάκι ο δικός μας ο Μουρλός? 100% φίλε. 100% να ξέρεις. Υπάρχει περίπτωση. Θέλω να τους δώσω το Μουντιάλ μαζί, ρε φίλε, πραγματικά τίποτα άλλο. Θα τους δούμε, φίλε. Καλή ανάσταση, φίλε. Να είσαι γερός. Και λάρα μου. Κάνουμε το ορίστε σε ένα φίλο μας που έχει πρόβλημα με την οικογένεια, με αυτά δεν είναι κακό. Το φαγητό είναι πάρα πολύ και περισσεύει τόσα τραπέζια μας. Ας κάνουμε ένα ορίστε σε μια οικογένεια έτσι, που δεν έχει, φίλε. Έτσι, ρε παιδιά. Έτσι. Όπως το λες. Όπως το λες. Φιλιά, γεια σου, Στελάρα μου. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη! Πολύ καλημέρα σας! Αυτό μου αρέσει που είσαι απλόχερος, δηλαδή όχι λίγο, δίνεις την καλημέρα ρε φίλε γαλαντόμος. Πολύ καλημέρα ρε, τι να τσιμπουλευτούμε. Για πες. Αδερφέ, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Καιρός δυνατός. Καλά αγόρι μου, καλά. Ο φίλε δεν πήρα να πω, αυτές οι μέρες είναι για άλλα πράγματα. Εντάξει. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη χαρά που μας δίνεις κάθε μέρα. Αγόρι μου. Αυτό το δίωρο, έτσι. Αν και ξέρεις ότι δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο πολλές φορές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λόγω της δουλειάς. Η πλειοψηφία
Δεν μπορεί, διότι είναι δουλειά, είναι ώρα εργασίας αυτή. Εγώ θέλω να έχετε δουλειά, το λέω, έχω πει πολλές φορές και το λέω με όλο μου το είναι. Προτιμώ να δουλεύετε και να μην μπορείτε να πάρετε παρά να είστε ανέργοι. Σε όλους τους απανταγού παοξίδες, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά σου. Να σε καλά, και εσύ. Στους γονείς σου, στο κατασάκι σου που είναι μακριά. Μακριά. Φίλε, με πληγώνει αυτό, να ξέρεις. Εντάξει. Με πληγώνει. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Φίλε, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Ό,τι επιθυμείς, αγοράκι μου, καλή ανάσταση και εσύ δεν να περάσεις. Ωραία. Δεν σε γνώρισα, αλλά δεν πειράζει. Για άλλη μια φορά, κίτρινο σχολικό. Όχι, φίλε, όχι, δεν σε κατάλαβα. Έλα, ρε, τι λέμε, αχέ. Αδερφέ μου, δεν σε κατάλαβα. Το γυροφέρνω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Αγόρι μου, κίτρινο σχολικό. Ασπρόμαυρο περιεχόμενο. Να μου χαιρετήσεις όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Φίλε, να ξέρεις ότι μας λείπεις, θα πω. Με τη μέρια μας λείπεις. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Όλα καλά, αδερφέ. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε. Θα χαρώ, τηλεμαχέ μου. Δώσε φιλιά. Δεν είναι μακριά οι μέρες που θα βρεθούμε. Ακριβώς. 29 Τετάρτου το έγραψε και ο Τεκίδης τώρα που έρχεται από τη Γερμανία μόνο για την αιμοδοσία. Τι να πω για το παλικάρι. Κάθε φορά που έρχεται. Φιλιά πολλά, τηλεμαχέ μου, σε όλα τα παιδιά. Φιλιά, να είσαι γερός, αγόρι μου, να είσαι γερός. Δεν τον κατάλαβα. Εντάξει. Παιδιά, καμιά φορά μου ξεφεύγει καμιά φωνή. Δεν έχω αναγνώριση. Ναι! Γεια σας! Ναι. Γεια σας! Ναι. Έλα, αγόρι μου! Έλα, Ντουάν! Τι έγινε, κοτσάρι. Καλά, αδερφούλη. Καλά. Τι λέει, για τη Λίβερπουλ λέτε. Για τη Λίβερπουλ. Από αυτή μπορεί να χάσουν 4-0. Εννοείται, άλλο αυτό. Άλλο αγαπάμε μια ομάδα, άλλο είναι. Δεν υπάρχει πιο τρελός από τον Κλοπ. Μπορεί να γίνεται να φάει 4 γκολ. Κόντρα, αλλά αυτήν την ομάδα τη συγχαίρουμε. Εντάξει, τώρα δεν θα πιάσουμε με μεγαλοπεμπιάτικα να διαφωνήσουμε. Αλλά είναι κλασική ομάδα, ας πούμε. Αυτό που περιγράφει φέτος στην Ιταλικά τη Λίβερπουλ είναι εκείνο. Δεν ξέρω αν έχει μια φωτογραφία που βάζει ο Φιρμίνιο γκολ με τη Σεβίλη και κοιτάει πίσω την άμυνα. Ναι, ρε. Τρελός τελείως. Αυτό το no look goal. Θα σου πω κάτι. Όχι, δεν κατάλαβες. Φοβάται ακόμα για την άμυνα. Ακόμα και την ώρα που βάζει γκολ, ρε φίλε. Σωστό. Τόσο χαλιά άμυνα, ρε. Θα σου πω κάτι. Η Λίβερπουλ είναι η πιο ΠΑΟΚ ομάδα της Αγγλίας. Να ξέρεις. Ναι, ρε. Αυτό δηλαδή πραγματικά. Τρομερό θυμικό, τρομερή κερκίδα. Αλλά και. Άμα θελήσει και αυτοκαταστροφική, έτσι. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Καλές οι μεταγραφές και εδώ. Αλλά αν δεν κάνεις μεταγραφές σε φωτογράφους, σε δικαστές και σε τέτοια. Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Πρέπει άμεσα να προσληφθεί ένας ο Ντενίρο, κάποιος εκεί πέρα να κάνει σεμινάριο ηθοποιίας στους παίκτες μας. Ναι. Πώς θα είναι τρομοκρατημένοι, πώς θα πέφτουν κάτω όταν τους χτυπάει ο αέρας. Πώς θα κάνουν ότι φοβούνται. Πώς θα σφαντάζουν. Δεν θα πρέπει να αυτή πάει πάω, τι κάνει εγώ, πρέπει να τα λέω εγώ αυτά. Δυστυχώς έτσι είναι, αδερφέ. Δυστυχώς έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι κοστίζει ότι ο δρόμος των μη πρωταθλητών είναι πιο εύκολο στον δρόμο των πρωταθλητών φέτος. Γιατί κάνεις και τα λίγες ομάδες που θα περάσουν. Α, ναι, δεν ασχολήθηκα ακόμα. Δηλαδή, η πιο δύσκολη ομάδα μας μπορεί να μας τύχει είναι η Δυναμό Κιέβο. Ναι. Δηλαδή, δεν μου κάνει καμία. Δεν με φοβίζει. Δηλαδή, δεν έχει το μεγαθύριο, ας πούμε. Δηλαδή, το μεγαθύριο που θα φοβηθούμε, ας πούμε, και θα κάνουμε. Βέβαια, είναι ο Άγιαξ. Και που άμα είναι Άγιαξ, λέω καλύτερα να μην κατέβουμε, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Κοίταξε, από τη στιγμή που έχει γεννήσει η γυναίκα του Σοάρες, από τη στιγμή που γέννησε και έφυγε ο Σοάρες. Έλα ρε Κωστή τώρα και με την Go Head English να παίξουμε μόνο και μόνο που είναι από την Ολλανδία θα αποκλειστούμε τώρα. Τι δεν καταλαβαίνω. Ένα πράγμα με την Ολλανδία αυτό ρε παιδί μου. Ένα πράγμα με την Ολλανδία. Τέλος πάντων. Μακάρι να έρθει ο Κυριάκος, αν και εγώ έχω μεγάλη επιφυλάξη του τραυματισμού του. Πώς είναι και τι είναι. Αλλά αν έρθει θα είναι μεταγραφή με 100. Τεράστια φίλε. Καταρχήν οι τραυματισμοί του ανήκουν στο παρελθόν. Έχει γεμάτα ματς. Με το Αμβούργο πέρσι συνεχόμενα και φέτος όλη τη χρονιά δεν υπάρχει θέμα πλέον. Όσο για τον Ουάρντα, αν καταφέρεις και τον δώσεις 3 εκατομμύρια από την ρήτρα του και κρατήσεις και κανένα 20% για μεταπόληση, επειδή εκεί Βαλένθια είναι μια πόλη έτσι νότο στην Ισπανία με καλή νυχτερινή ζωή και το ένα και το άλλο, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα βαράει το κεφάλι στον τοίχο. Δεν είναι Αμβούργο και τέτοια, ας πούμε. Ναι. Πιστεύω ότι θα παίξει πολύ μπαλάρα και θα χτυπήσει και από εκεί μεταγραφή. Εγώ. Δεν θέλω να φύγει αυτός ο παίκτης. Δεν Κωστή, θέλω. Ναι.
είναι η ρήτρα του. Και ένα παίκτη τώρα που θα πέσει ο Τσάμπιος Λίγκ με τη Βαλένθια δεν μπορεί να τον κρατήσει. Κακά τα ψέματα. Δεν θέλω αυτό ο παίκτη να φύγει. Θέλω να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι είναι περίεργο παιδί. Πρόσεξε, δεν είναι κακό χαρακτήρα, γιατί το ακούω. Είναι κακό χαρακτήρα. Είναι ο ιδανικό τύπο για φίλο, αρκεί να έχει ελεύθερο. Ναι, είναι μουρλό το παιδί. Έχει μια ωραία τρέλα. Αυτή την ωραία τρέλα, αυτόν τον ενθουσιασμό έχει μια παιδικότητα, φίλε το παιδί. Είναι παιδί αλάνα τελείω, μουρλό. Εντάξει, γυναικάκια. Έτσι, μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν θα πήγαινε στη Βαλένθια. Δεν κοστίζει, θα πήγαινε στη Βαλένθια τώρα μεταξύ μα. Θα έπαιζα δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ και μετά. Ναι, τώρα είναι η ευκαιρία. Δεν θα πήγαινε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εκεί φίλε θα είναι κομπάρσο. Εδώ θα είναι πρωταγωνιστή. Δεν θα είναι κομπάρσο εκεί. Η Βαλένθια παίζει συνέχεια με τα εξτρέμ τη από εκεί. Θα παίξει μπάλα ο Άρντα. Ξέρει τι δεν θέλω. Δεν θέλω να δω τον Άρντα να μεγαλουργεί αλλού και να πω κοίτα τι παίχτη είχα και τον. Γι' αυτό σου λέω. Δώσ' τον 3 εκατομμύρια, κράτα και το 20%. Και να είναι ο επόμενος Γκάρι Ροντρίγκες που απολυθεί με 30 εκατομμύρια και να τεπώσει και από εκεί λεφτά. Έγινε Αντουάν! Καλή ανάσταση, αδερφέ μου! Να σε γερός! Πάμε παρακάτω. Θα φύγουμε λίγο νωρίτερα γιατί δεν κάναμε διάλειμμα καθόλου παρά 5. Έλα. Τι να βάλουμε τώρα διαφημίσεις και να γυρίσουμε να χαιρετήσουμε. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε. Δεν κάναμε διάλειμμα και μισή. 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε. Αυτά λοιπόν. Εδώ είμαστε. Κλείνουμε σήμερα με τις κουβέντες του Αντελίνου να τυχούν στα αυτιά μας. Αφού καταφέραμε άνθρωποι λέει που έχουν τέτοια δύναμη να μας φοβούνται, αφού καταφέραμε αυτό, έτσι, να ξέρεις ότι στις συνειδήσεις, στις δικές μας, στις ψυχές μας, στο μυαλό μου, το δικό μου και ολωνών, ο πρωταθλητής Ελλάδος είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμηρος Κωνσταντινουπολιτών. Ακόμα και αυτοί που βλέπετε ότι έχουν μια τεράστια πρεμούρα αυτές τις μέρες να πούμε «Πανάξια! Πανάξια η ΑΕΚ και πανάξιος!» Εντάξει, έγινε παιδιά. Στο μυαλό σας μόνο είναι πανάξιος. Αυτός ο τίτλος για σας. Ο Χάρτινος, ο Τσίγκινος, αυτό θα γράψει ιστορία. Οι κουβέντες οι δύο που ξεχώρισαν είναι η μία ότι κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει την περηφάνεια μας και το γέλιο μας και το χαμόγελό μας. Και αυτό που είμαστε σαν ΠΑΟΚ και ότι είμαι χαρούμενος που ήρθα στην ομάδα που αγαπώ, στην ομάδα μου. Τέλος. Κρατήστηκε την εικόνα εχθές με τον Πιτσιρικά στην προπόνηση και αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό όλο είναι ζουμουσού, παιδιά. Το λέω για τους καινούργιους που μπαίνουν στην παρέα της εκπομπής. Αυτό είναι. Τα παλιά ζουμουσάκια, ξέρουν, δεν χρειάζεται. Με αυτούς τους ανθρώπους που συμπορευόμαστε σχεδόν 2 δεκαετίες, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Μας καταλαβαίνουν αν δεν είμαστε καλά, τους καταλαβαίνουν αν δεν είναι καλά, κοιτιόμαστε στα μάτια, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Το λέω για τους καινούριους που μπαίνουν και καταλαβαίνουν τους κώδικές μας που έχουμε σαν μια μεγάλη, σαν μια τεράστια οικογένεια. Θέλω να σας ευχηθώ αυτές τις μέρες να καταλάβετε λίγο κάτι από το πνεύμα των ημερών, λίγο από την κατάνοιξη των Άγιων ημερών, να ζήσετε το θαύμα της Αναστάσεως. Κάντε και μια βόλτα από μια εκκλησία, έτσι, ανάψτε ένα κεράκι, πιστεύετε, δεν πιστεύετε. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες, αφήστε, περάσαμε έναν εφιαλτικό μήνα με τα νεύρα τσαταλιασμένα, με σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά, με όλα αυτά που έγιναν με την κλοπή του πρωταθλήματος, χωρίς να τα παρατάμε όμως, χωρίς να σκύβουμε το κεφάλι, χωρίς να φυγομαχούμε, χωρίς να κλονιζόμαστε. Με την πίστη μας για την ομάδα πιο δυνατή από κάθε άλλη φορά και τη συσπήρωσή μας. Ελάτε πιο κοντά σε ανθρώπους που τους έχετε παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Ελάτε πιο κοντά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αν περισσέψει κάτι, δώστε και ένα φαΐ εκεί δίπλα που αυτό... Μην το πετάξετε. Μην το πετάξετε. Γυρίστε λίγο το βλέμμα και εκεί που πρέπει. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ευχαριστώ τον Χρήστο Κιώση που και σήμερα στάθηκε κολόνα δωρικού ρυθμού πίσω από την κονσόλα. Κωστάς Αρώστας στο μικρόφωνο, θα τα πούμε πρώτο Θεός την Τρίτη, μετά το Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους, καλή Ανάσταση. Φιλιά πολλά, γεια σας, bye, 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 bye.